Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Δευτερούλα σήμερα. 19 του μηνός. Του μηνού. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Καλό μελέτα και έρχεται. Επειδή η εκπομπή αυτή βλέπει μπροστά, το τραγούδι δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αν και τα γήπεδα ανοίγουν, Νίκο. Αυτό πώς μπορεί να συνδυαστεί το ένα με το άλλο, μπορείς να με εξηγήσεις. Δηλαδή, πώς πηγαίνουμε σε επίπεδο 3 σαν Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω. Αλλά την Πέμπτη θα μπορεί να έχει 3.000 κόσμο στην Τούμπα. Πολύ καλή 2.900. Θα είναι σκόρπιοι. Και στο ξεκανά γκολ λογικά θα. Χάι, φεύγω μακριά και τέτοια. Μπράβο. Ωραίο γκολ. Ναι. 10 από εδώ θα βάλουμε, 10 από εκεί θα βάλουμε. Ναι. Βάλει και 20 πάνω στην 4 και πέρα, αλφα ψηλά. Ναι. Στο Βικελίδης κάτι αντίστοιχο, βάλε καμιά 50 άτομα στην 3. Αυτό είναι οριστικό. Το διαβάζοντας ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του SDNA, φυσικά που θα το διάβαζε εννοείται. Εντάξει, έχει ανακοινωθεί κάτι για το ρεπορτάζ. Το είχε πει η εκπομπή Τρόικα την προηγούμενη εβδομάδα. Να ξέρετε. Ναι, αλλά δεν γράφει το SDNA σύμφωνα με την Τρόικα, όπως λέει και ένας φίλος. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Έτσι, γιατί έτυχε να τα ακούω κι εγώ κιόλας. Ναι. Είναι οριστικό, ναι. Είναι οριστικό, έτσι. Είναι οριστικό που θα λέει και μια ψυχή. Τέλεια. Θα έχει κόσμο την Πέμπτη Πάκο Μόνια. Πολύ ωραία. Θα έχει και με τον Ολυμπιακό με τη Μαρσέιγ. Πολύ ωραία. Θα έχει λέει, και δύο παιχνίδια λέει πιλωτικά λέει το Σαββατοκύριακο. Και μετά την 7η αγωνιστική θα είναι σε όλα. Γιατί δύο. Έτσι μου μεταφέρανε. Μήπως ανησυχώ. Περίμενε λίγο. Η Super League το Σαββατοκύριακο λέει δεν θα έχει σε όλα τα γήπεδα ξενοδοχείων. Το SDNA τι λέει. Δεν έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Απλά διάβασα τα πρώτα που είχαν να κάνουν με Ομόνια και Ολυμπιακό. Ναι. Με πάω Ομόνια και Ολυμπιακό Μαρσέιγ. Ομόνια. Ναι. Λοιπόν, περίμενα. Πούμε στο SDNA. Εντάξει. Αφού το ανέφερε κιόλα. Γιατί να μην το δώσουμε αυτό. Για αυτά τα παιχνίδια γράφει. Λοιπόν, σε ό,τι φορά το Super League είναι η επιστροφή του κόσμου θα γίνει πιλωτικά αρχικά με δύο αναμετρήσει στην αρχή αγωνιστική. Αστέρα Τρίπολη Σόφη και Ατρόμητο Πανετολικό. Γιατί ρε φίλε. Εκεί μαζί μιλάω. Στο 10% συγχωρητικότητα στο γηπέδο. Ενώ από την 7η αγωνιστική θα επιτραπεί παρουσία φιλάθλων σε όλους τους αγώνες. Ναι. Καλά, μέχρι την 7η αγωνιστική. Περιμένετε, μην είστε τόσο σίγουροι. Σας περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, Νίκο. Θετικό δεν είναι. Από τη μία. Άμα το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Άμα το ποτήρι το βλέπεις μισογεμάτο είναι θετικό. Άμα το βλέπεις μισοάδιο. Ναι. Καλά, θα περάσουμε. Σίγουρα. Το μόνο δεδομένο είναι αυτό, ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Θα πάνε λίγο χρώμα, πώς θα λέγαμε. Αν φύγαμε εμείς πάνω από 70 κρούσματα Θεσσαλονίκη να έχουμε συσκέψη επί συσκέψεων και αμέσως να πηγαίνουμε στο επίπεδο 3 και σήμερα να είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Ωραία, για να δούνε τι μέτρα θα πάρουν. Και πώς γίνεται στην Αθήνα όταν είχε, ξέρω εγώ, 250 και 300, θα μου πει τα 5 εκατομμύρια. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εκεί να το συζητάμε και να το συζητάμε και όχι και δεν γίνεται να κλείσει εδώ και τέτοια. Πώς γίνεται, Ρενικό, αυτό το πράγμα. Δεν μας πήγανε. Yeah, δεν μας είπαν ότι θα γίνει και lockdown. Εντάξει, όχι, okay. Δεν μας είπαν. Απλά αν θυμάσαι όταν έγινε το lockdown, η πρώτη που τη φάγαμε με την παραλία ήμασταν εμείς. Ναι, μάλιστα. Ναι. Τέλεια πράγμα. Τέλος πάντων. Θα φανεί πώς θα κυλήσει το. Θα φανεί. Τι είχαμε, Νίκο, το Σαββατοκύριακο. Τι είχαμε, φίλε, τον είδα τον Άρη. Και εγώ είδα τον Μπάουκ. Είδα και τον Άρη και τον Μπάουκ, να πω την αλήθεια. Είδα λίγο και Παναθηναϊκό. Αλλά. Δεν είδα καθόλου. Του Παναθηναϊκού, επειδή έκανε και κάτι άλλο ταυτόχρονα και ήταν πραγματικά ροντέο το παιχνίδι, δεν το παρακολουθούσα. Ακολούθησα πολύ επισταμένα. Έχω να πω, φίλο, το βάρη έχει σώσει κόσμο. Τον Άρη στην προηγούμενη περίπτωση, σίγουρα. Και στις δύο περιπτώσεις. Για ακόμα μία φορά φαίνεται όλοι αυτοί οι οποίοι μούγκριζαν και τσίριζαν για ξένους διαιτητές και βάρ. Εντάξει. Το πόσο σημαντικό είναι. Βέβαια, πολλές φορές, ρε φίλε, είναι πολύ λεπτομέρεια η φάση την οποία βγάζει ως παράβαση το βάρ, αλλά είναι παράβαση. Θα προσθέσω εγώ επίσης ότι το VAR φέτος λειτουργεί διαφορετικά, διότι από πάνω υπάρχει ένας Κλάτεμπεργκ. Ναι, επίσης, Νίκο, αυτό είναι και ένα σημαντικό. Και πέρυσι υπήρχε ο Πορτογάλος. Ναι, και εκτός από αυτό, ναι. Το οποίο σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Ωραία, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Το οποίο και αυτό παίζει το ρόλο του είναι ότι πέρυσι λειτουργήσε για πρώτη φορά. Επίσης, αντιλαμβάνεσαι ότι λειτουργώντας για πρώτη φορά και φέτος με τις συνομιλίες να βγαίνουν μετά από κάποιες μέρες. Δεν τους παίρνει. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι και. Οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί το πώς πρέπει να λειτουργεί το VAR, λέω εγώ. Ναι, ναι. Έτσι. Και σύν το γεγονός ότι οι συνομιλίες βγαίνουν, που καλό είναι που βγαίνουν, είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Απλά εγώ σου λέω πέρυσι, ας πούμε, με τον Περέιρα. Απλά και με VAR δεν λείπουν τα λάθη. Μπορεί ο Τζίλος να μην κοιτούσε τη φάση που ζητούσε πέναλτι ο. Εξαιρετικό ήταν ο Απόλλωνος Μπίνας και να μην έλεγε τίποτα. Να το πριν πάνω το καραντώνει, πέναλτι 1-1. Κάτσε όμως, αδελφέ, εδώ πέρα έχουμε offside. Του Μουλένου. Πώς λέγεται, Μουνιέ, πώς λέγεται. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά. Έτσι είναι. Βέβαια, ναι, σε ένα κανάλι χθες είδα. Βέβαια. 2-1. Κάτσε, αυτό ήταν τώρα. Ποιο? Γι' αυτό ήταν. Δεν θα μεταφέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν γι' αυτό. Ωραία, μην πεις στο κανάλι, πες τι είδες απλά.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι για αυτό το παιχνίδι. Έλα, αφού γυαλίζουν τα μάτια σου, Ρενίκο. Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν, το θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αυτό το παιχνίδι. Για αυτό το οποίο σχολίαζε ο κριτικός διαιτησίας. Ποιος από όλους, γιατί έχουν. Και πρώην διευθύνης διαιτητής και ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής που ήταν παλιότερα. Ο Αναστάσιος Κάκος. Εντάξει. Αλλά α πούμε, δεν σημαίνει και με το βάρδι γίνονται λάθη, Νίκο. Το βλέπουμε. Και όπως το βλέπουμε και λέμε για τα δικά μας τα μάτια, το λέγανε και για τον Όφη. Και στο μάτι του Πάκου τον Όφη θα μπορούσε να δώσει πέναλτι και δεν δόθηκε. Όπως το βάρ έκανε λάθος. Έτσι. Θα γίνω τώρα τέτοιο. Παρακαλώ. Και δεν έδωσε χθες πέναλτι στο Ζιβκοβίτς. Και στο μάτι θα πω εγώ. Στο Ζιβκοβίτς περισσότερο. Το μάτος, ναι. Για το μάτι του Βαζαβολίζου με του Ζιβκοβίτς ήταν πέναλτι όμως και απόρρισα και εγώ που δεν το έδωσε εκείνη τη στιγμή. Και είναι φάση στην οποία διαιτής είναι μπροστά. Ναι. Δηλαδή δεν α πούμε το χέρι του Τζόλι που. Εγώ το βλέπω υπερβολικό ρε φίλε, αλλά okay, ο κανονισμός αυτός είναι. Δεν μπορεί ο επιθετικός να βρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όπως και να τη βρει, δημιουργεί πλεονέκτημα τελείως. Okay. Ναι. Που αυτό χωρίς βάρ δεν το ακύρωνε ποτέ και. Όχι. Εκτός από αυτό, δεν θα μου έγκρισε κανένας έτσι. Δηλαδή θα το βλέπαμε στο πέμπτο replay και θα λέγαμε α, χέρι, ναι, αλλά ήταν ακούσιο, πρώτα βρήκε στο κορμί του και δεν συμμαζεύεται, τελείωσε. Ναι. Ωραία. Αλλά α πούμε η φάση αυτή με τον Ζιβκοβίτς είναι καθαρή. Για μένα και η φάση του μάτος είναι καθαρή. Θα σου πω γιατί είναι καθαρή. Γιατί δεν είναι μία απλή. Διεκδίκηση στον αέρα μέσα στην περιοχή, βρήκε κεφάλι με κεφάλι. Δηλαδή, ο άλλος πηγαίνει με τα μπούνια πάνω και τον σπρώχνει και τον ρίχνει κάτω. Εντάξει. Δεν έβλεπε. Ναι, δεν έβλεπε, Ρενικό, αλλά τον έχει ρημάξει. Δηλαδή, τον έχει στείλει κάτω τον άλλο. Δεν έβλεπε. Ναι, οκ, okay, δεν έβλεπε, αλλά τον έχει γκρεμίσει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι μια φάση ξέρεις, που πηδάνε στον αέρα και, οκ, okay, άντε τον βρήκε λίγο, οκ, okay, γίνονται τέτοιες φάσεις. Για μένα και αυτή έχει δίκιο να φτάσει κάκο και εκεί. Παντού έχει δίκιο. Όπως έχει δίκιο για το Σάχοφ. Ναι. Γιατί και εγώ για το Σάχοφ μου γκρισα. Τι είπε. Στην πρώτη φάση για το πέναλτι. Και εγώ έλεγα ότι δόθηκε πέναλτι. Αλλά το εξήγησε και όντως το εξήγησε. Δεν γιατί ήταν πέναλτι. Αυτό σου δεν ήταν. Ναι, το εξήγησε. Ναι, ναι. Είπε ότι βρήκε πρώτα στο κορμί του. Ωραία. Δεν. Και ότι ρε παιδί μου δεν είναι πέναλτι με τον κανονισμό. Okay, όπως εξήγησε για τον Τζόλι που και επίσης σε αυτή τη φάση εγώ έλεγα ότι ρε εσύ τώρα ακούσιο είναι. Εξήγησε γιατί σου λέω, αν τους βλέπεις, τους περισσότερους, εξηγούν για κάποια πράγματα. Πέρα από το κομμάτι που έχουμε όλοι με τα γυαλιά που βλέπουμε ο καθένας τέλος πάντων. Εντάξει, κάποιοι εξηγούν. Ο κάκος τώρα πέρα από την πλάκα εξηγεί τις περισσότερες φορές. Ωραία. Ναι. Και εξήγησε αυτό το Τζόλι, ρε παιδί μου, είναι ο κανονισμός που λέει ότι με το χέρι όταν είναι επιθετικός παίρνει πλεονέκτημα, τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, εξήγησε και το Σάχο που εγώ μου γκριζα, αλλά οι δύο φάσεις για μένα και για μένα είναι πέναλτι. Θα μου πεις, γίνονται και αυτά. Οκ. Okay. Απλά ξαναλέω, το βάρ σε γενικές γραμμές βελτιώνει την κατάσταση, θα πω εγώ. Τη βελτιώνει. Και ο Κλάτεμπεργκ. Να δούμε τι θα και πει ο Κλάτεμπεργκ. Δεν νομίζω ότι. Ο Περέιρα ήταν τόσο μακριά από αυτόν Νίκο, όσο θες να παρουσιάσεις και προσπαθείτε να παρουσιάσετε. Και επίσης θα σου πω λίγο κάτι άλλο. Όταν θα έρθει η ώρα για να παίξει τα μεγάλα τα παιχνίδια, τότε να το κρίνεις το Κλάντεμπεργκ. Θα μου βάλει ξένους διαιτητές, βεβαίως. Το περιμένω. Τώρα, με τον Παναθηναϊκό δεν μου έβαλε. Με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Με τον Παναθηναϊκό δεν μου έβαλε. Μου βάλω τον Τζαγκάρα. Που έλα τώρα και ο Παράσπος είναι μωρέ, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Εντάξει, με τον Μπας Γιάννενα. Και με ποιον άλλο έπαιξες και με τον Βόλο. Το Βόλο έγινε και φασαρία. Ωραία. Η δουλειά σου γίνεται. Με Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό. Μου βάλε Έλληνα, τον Τζαγκαράκη. Και έπαιξε έδρα. Σούβερ, Τζαγκαράκη και έπαιξε έδρα. Ναι. Εγώ πρέπει να παίξει πολύ περισσότερο έδρα, να σου πω την αλήθεια. Την έπαιξε την έδρα περισσότερο, ναι. Αλλά το έκανε έξυπνα. Σε νορμάλ επίπεδο. Ναι. Εγώ περίμενα χειρότερα πράγματα. Το έκανε έξυπνα, εντάξει. Αυτό σου λέω. Οπότε λοιπόν, για να μην βιαζόμαστε, είμαστε τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη, πέμπτη είμαστε. Πέμπτη. Πέμπτη. Έχουμε ακόμα Νίκο, δρόμο. Κρίνουμε με βάση τα όσα έχουμε μέχρι στιγμή. Σωστά. Σωστά. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά σε πρώτη φάση ο Άρης, α πούμε, σου λέω, υπό άλλες συνθήκες δεν θα κέρδιζε προχθές. Αλλά το ΒΑΡ λειτουργήσε με τον σωστό τρόπο και πρέπει να το πούμε. Γιατί ήταν και ο κύριος Τζίλος και όλος εξαίρετος πραγματικά. Εξαιρετικός. Και εσύ βγαίνει, πέσα δεν είναι φίλε. Λοιπόν, και. Τις καθάρισε για τις δύο φάσεις. Και του είπε του Καραντώνη το και το και το. Αυτό. Ο Καραντώνης που θα έπρεπε να δώσει σίγουρα και μια κόκκινη στον Απόλλωνα Σμύρνη στον παιδί την έδωσε τέλος πάντων. Οκ, okay, γιατί διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, σε αθηναϊκό site κιόλα. Ότι λέει ο Καραντώνης έπαιξε έδρα, όχι ρε φίλε, δηλαδή να βγαίνετε τώρα. Και να λέει. Δεν έπαιξε έδρα. Θα έπαιζε μέσα στο Βικελίδη. Μα δεν είπε τον Μπας. Δεν έπαιξε έδρα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχουν σφυρίγματα στο πρώτο ημίχρονο, τα οποία ο Άρης έχει παράπονο. Παράπονα και στο δεύτερο σε δύο φάσεις. Μια με ένα τάκλιν του Λισγάρα πάνω στον Γκάμα και μια με ένα τάκλιν του Βιτλή πάνω στο Ματέο που είναι δεύτερη κίτρινη. Στο Λισγάρα δώσε κάρτα. Τι να έκανε δηλαδή. Τον έστελνε με δύο χτύπημα τρεις αγωνιστικές έξω. Σπίτι του να πάει. Βρήκε την μπάλα, αλλά όχι ότι, όχι ότι έπαιξε έδρα. Δεν καταρχάς έπαιξε. Δεν γινόταν να παίξει έδρα. Στα Γιάννα, ξεκινάμε από εκεί. Δεν έπαιξε τον γηπεδούχο λοιπόν, όπως και να έχει. Εντάξει, μια χαρά. Δεν τον έπαιξε τον γηπεδούχο. Γιατί ακούω διάφορα και μπορώ να ακούσω και διάφορα μετά στη συνέχεια και να λένε ότι ο Άρης πάλι ευνοείται και να μην γυρίσω στα μυαλά ανάποδα πάλι από τη ματιά την Καδευτέρα τώρα. Καλά, αυτό και τα ακούς Νίκο, πλέον έχεις μια εμπειρία τέτοια αγόρι μου στην οποία δεν δίνει σημασία. Ωραία. Ο Άρης λοιπόν 4 στα 4, Νίκο, 5 στα 5, πόσα έχουμε, 4 στα 5. 13 βαθμοί, κορυφή. Μια χαρά. Δεν στρίβει, είναι η αλήθεια, αλλά η δουλειά του τι κάνει. Οπότε... Στο πρώτο μέχρι ήταν καλό. Καλό στο πρώτο μέχρι, αυτό είναι αλήθεια. Στο δεύτερο ήταν. Το είναι αλήθεια. Στο δεύτερο όντω δεν έστριβε. Βέβαια,
Δεν μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο για τον Άρη, και για όλες τις ομάδες που βλέπω. Δηλαδή, ας πούμε, και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ χθες, για παράδειγμα, το ότι ΑΕΚ έπαιξε όπως έπαιξε, δεν μου κάνει εντύπωση. Η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες. Ναι, οκ. Okay. Και ήταν απόλυτα φυσιολογικό να περιμένει μπάσκετ, κάτσε ένα γκολ όπως και τις έκανε σε μια κόντρα και να περιμένει πίσω. Ωραία. Ή να βλέπεις ροντέο παιχνίδι όπως του Όφη με τον Παναθηναϊκό, που έτσι κι αλλιώς και ο Όφη είναι γενικότερα ομάδα που δεν θα κάτσει να περιμένει πίσω παίζει μπάλα. Ο Παναθηναϊκός είναι στα χαμένα, ψάχνεται και λειτουργεί όπως λειτουργεί. Γενικά μέχρι στιγμής τα 5 μάτς που έχουμε παίξει περισσότεροι, γιατί δεν έχουμε παίξει όλοι 5. Φαίνεται αυτό το οποίο λέγαμε όταν ξεκινούσε η σεζόν, θα είναι πολύ περίεργη, ότι γενικά δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά για τις ομάδες. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, εγώ από τον ΠΑΟΚ χθες έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Παιδιά, μπορεί να ακουστεί όπως θέλει ο καθένας. Άλλος να μου πει ότι μα δεν κέρδισε, μα πώς θα κάνει πρωταθλητισμό έτσι. Οκ, το ακούω. Αλλά όσοι μας ακούτε εδώ, γενικά εγώ τον πήχη φέτος για αυτήν την ομάδα δεν τον έχω και που τον είχα για τις προηγούμενες. Και η εικόνα του χθες εμένα με ικανοποίησε. Το ότι δεν κέρδισε είναι μια άλλη κουβέντα. Okay. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα φτιάξει τόσο πολύ την οτροπία του για να κερδίζει. Δηλαδή, μάτς τα οποία τα έχει να τα κερδίζει εύκολα, όπως έκανε η προηγούμενη ομάδα, η οποία πήρε όμως και ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελα. Γι' αυτό τα πήρε, γιατί τα μάτς τα οποία τα είχε τα κέρδιζε. Αλλά αυτή είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Τι έκανε, έχει πολλούς καινούργιους παίκτες. Είναι φυσιολογικό να. Όταν, ας πούμε, δισκάφεται κάτι ανάποδο, να μην μπορεί να αντιδράσει εύκολα, όπως κάθισε χθες το παιχνίδι, που μπήκε πολύ δυνατά, είχε ευκαιρίες, τις έκατσε σε μια κόντρα τον γκολ και μετά κατέρευσε μέχρι το περίπου 60. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η εικόνα για αυτόν τον ΠΑΟΚ που έχει ένα επιθετικό που ήρθε τώρα, που έχει ένα παιδί σαν τον Μούρκ που έβαλε τον γκολ χθες, ο οποίος ήρθε πριν 10 μέρες. Πρέπει να το βάλει νωρίτερα. Ναι, οκ, okay, και τον πίστευα μπορεί να βάλει νωρίτερα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί άρχισε πολύ. Και τον πίστευα μπορεί να βάλει νωρίτερα. Συμφωνώ. Ωραία, εγώ θα σου πω ότι με βάση την εικόνα που είδαμε και χθες, ότι ίσως και το Σφιντέρσκι θα μπορούσε να βάλει νωρίτερα. Και να το βγάλει το Τσόλακ. Εντάξει, αλλά τώρα εμείς κρίνουμε και το αποτελέσματος. Κυνηγούσε όμως τουλάχιστον. Ναι, θέλω να σου πω ότι ο Σφιντέρσκι στα 20 λεπτά που έπαιξε ήταν πιο απαιτητικός από τον Τσόλακ στα 90. Ήθελα να παίξει με δύο φορ. Οκ, αυτό σου λέω. Ότι εμείς τώρα κρίνουμε και το αποτελέσματος, λέμε ότι θα έπρεπε να μπει πιο νωρίς ο Μουρ, πιο νωρίς ο Μπίσεμπερ και όλα αυτά. Εγώ σου λέω σε γενική εικόνα ότι εγώ από αυτόν τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι τώρα, με τόσο καινούργια πρόσωπα, με τόσο διαφορετικό, με χαμηλότερο μέσο όριο ηλικίας, χωρίς τον Ελκαντουρί που είναι πολύ σημαντικός και όλα αυτά, δεν περίμενα να παίξει έτσι χθες. Ήταν πολύ καλός. Επίστευα συγκεκριμένα να σου πω την αλήθεια ότι μετά το 1-0, ο Θακατέρια γενικότερα. Ήταν πολύ καλός, αλλά πρόσεξε. Είχε μια ΑΕΚ που είχε πολλές απουσίες. Ναι, μαζί σου. Εντάξει. Δεν είχε κέντρο. Ναι, ρε, δεν διαφωνώ σε αυτά. Εκ του αποτελέσματος έγινε προβλέψιμο γιατί πήγαινε όλο με πλαγιοποίησεις και σε κάποια φάση έβγαλε και τα στατιστικά ενώ και λέει 31 γεμίσματα και λέω κάτσε. 31 γεμίσματα, παιδιά, έτσι πίσω ΠΑΟΚ. Έτσι είπε, αυτό είναι το παιχνίδι του. Πολύ πλαγιοκόπηση. Δεν, για να κάνει μια ομάδα η οποία θα παίξει κάθετα Νίκο και το ξέρει πολύ καλά, θέλει ποιότητα, συνέπεια και συνοχή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνοχή. Και δουλειά τακτικά. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού με το Φερέιρα. Σε κάποια μας του βγαίνει, σε κάποια άλλα όχι. Χθες για μένα του βγήκε. Ωραία. Τώρα το ότι. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα. Το ότι δεν τελειώνει τις φάσεις του όπως πρέπει. Είναι και λίγο θέμα ετοιμότητας, είναι και λίγο θέμα τύχης, είναι και λίγο θέμα τι killer έχεις μπροστά, αν έχεις. Εντάξει, όλα αυτά. Κοίτα, δεν θυμάμαι πολλές φάσεις κλασικές, κλασικές ευκαιρίες. Δηλαδή, ένα του Τσόλακ θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο. Που την πήρα τα δεξιά και το έκανε στην κίνηση και την έστειλε πολύ ψηλά. Κάποιος θα έλεγε ότι αν ήταν ένας παλιός σεντερφόρ του ΠΑΟΚ και η μπάλα θα είχε πάει ψηλά στον ουρανό των δικτύων και θα είχε μπει μέσα. Ο Κλάος Αθανασιάδης, ναι. Όχι, δεν. Ποιος? Πιο πρόσφατο. Ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Είπε ένας φίλος, μου είπε χθες. Πιστεύεις ότι έχει δίκιο? Έχει βάλει σχεδόν δύο γκολ με την ΑΕΚ πρόπερση. Σε ναι. Τούμπα, αν θυμάσαι. Ναι. Έχει στείλει την μπάλα στα πέραντη γωνία. Ναι. Τέλος πάντων. Από το πρώτο μήνυμα δεν θυμάμαι κάτι. Κακή σύγκριση όμως τώρα. Κατάλαβες, κάνουμε λάθος σύγκριση. Όπως έκανε και ο φίλος που μου το είπε. Ναι. Okay. Κατάλαβες. Συγκρίνουμε άλλα πράγματα. Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι για τον ΠΑΟΚ φέτος ο πύχης ο δικός μου δεν ξέρω που θα πάει στην πορεία της ζώνης. Το ξεκίνημα είναι πολύ χαμηλά. Θα φανεί. Για τον Άρη, ας πούμε, που κάνουμε κουβέντα. Έτσι το πάμε σήμερα. Ναι, θα κάνουμε ανάλυση. Τέλεια. Θα πάρουμε και χρήσιμο μετά. Και Κώστα, τέλεια. Λοιπόν. Για τον Άρη, Νίκο, ναι. Για τον Άρη, το γεγονός ότι παρότι στο ξεκίνημα δεν κάνει τίποτα φοβερές εμφανίσεις, ρε φίλε, αλλά έχει 13 βαθμούς, κάτι λέει. Αν καθίσει πάνω σε αυτό, θα έχει θέμα στην πορεία. Το θέλει κιόλας. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να σε θέλει και τον Άρη τον ναι, θέλει. Ναι, ρε παιδί μου, αν καθίσει πάνω στο ότι εντάξει είμαι πρώτος και έχω 13 βαθμούς και προχωράω, θα έχει θέμα. Δεν θα το κάνει νομίζω. Αν όμως βελτιωθεί σε κάποια πράγματα στο παιχνίδι του και μετά πάει στα επόμενα παιχνίδια και στα πιο σημαντικά κιόλα, στα πιο δύσκολα να το πω έτσι. Με καλή ψυχολογία και με βαθμούς, θα μπορεί να είναι πολύ ψηλά. Ο Άρη ζει. Έτσι είναι. Γιατί το πρωτάθλημα αυτό είναι πολύ περίεργο. Λόγω του κορονοϊού, λόγω πολλών πραγματών. Ο Άρη ζει.
το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει κιόλας, ένα ευχάριστο παράδοξο από το ξεκίνημα της σεζόν, διότι έχει ήδη τρεις προπονητές. Τον Ένικ, τον Τερζή και τώρα τον Μάτζιο. Έχει αποκλεισέ από την Ευρώπη. Δεν έκανε καθόλου δουλειά, όπως αποδείχθηκε το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Η ομάδα δουλεύεται τώρα από το Μάτζιο. Και παρόλα αυτά, και με την εικόνα που παρουσιάζει, έχει καταφέρει να είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Και μάλιστα να είναι αίτητη κιόλα. Αυτό είναι παράδοξο. Και παράδοξο, δεν θέλω να μιλήσω στην ομάδα, βάσει των όσων έχουν προηγηθεί. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτό το οποίο λέει και ο Νίκος, και δεν διακρίνω εγώ τουλάχιστον μέσα στον Άρη κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι ψηλώνουν. Αντιλαμβάνονται και αυτοί και αντιλαμβάνεται και ο Μάντζιος ότι είναι OK, κερδίσαμε ας πούμε και το Σάββατο με τον Απόλλωνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και γενικά στα δεύτερα ημίχρονα η ομάδα έχει θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Απόλλωνας που δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε κλασική ευκαιρία να σε ενισχύσει, μόνο μια φάση με το χουχούμι που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Απλά είχε μια φλίαρη κατοχή και εσύ ψαχνώσουν. Από λόγο χειρότερο δεν περίμενα. Ήταν. Καλή ομάδα ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Είχε αρχή, μέση και τέλος. Είχε αρχή, μέση και τέλος. Καλή ομάδα ήταν. Καλά του χώρου, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, πότε ήταν καλό. Δεν έχει ποιότητα. Στο δικό μου κακό διάστημα ήταν. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε. Ερενικό, ευχαριστώ πολύ. Για να παίξουν θέση ομάδα πρέπει και εσύ να είσαι κακό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά σου λέω ότι εγώ τον περίμενα χειρότερο. Και επίση τώρα νέα συνθήκη για τι ομάδε. Για το περίεργο ποτάσμα που λέμε είναι ότι από την Πέμπτη, μάλλον από αυτή τη εβδομάδα, ξεκινάει η διαδικασία των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Και άντε τώρα, αφού Σαββατοκύριακο και ο Πάο και ο Ολυμπιακός θα παίξουν, γιατί όπως κάθεται το πρόγραμμα, δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους την Κυριακή. Εντάξει. Ναι. Αλλά για Πάο, Ολυμπιακό, θα βάλω και τον Ολυμπιακό μέσα αυτή τη συνθήκη, γιατί είναι περίεργη και για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ΑΕΚ, ωραία, μπαίνει τώρα, ξεκινάει ένα μήνα, ο οποίο έχει παιχνίδια ανά τέσσερις μέρες, ταξίδια. Για και σας. Μπαίνει και αυτή η συνθήκη η οποία είναι περίεργη. Για την έτσι κι αλλιώς περίεργη σεζόν. Κατάλαβες. Είναι πραγματικά το κοιτάμε κάθε μέρα ξεχωριστά, Νίκο Παπαδόπουλε, φέτος. Ειλικρινά. Ο, για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, πραγματικά φέτος πάει. Κοιτάμε κάθε. Είναι, το κλισέ φέτος βρίσκει τον απόλυτο τέτοιο. Και ο Άρης αυτό κάνει. Μπορεί η περαίωση ατμόσφαιρα τουλάχιστον μια μικρή μερίδα να λέει α, πρωτάθλημα και τέτοια κτλ. Στον Άρη είναι πολύ, πολύ χαμηλούς τόνους. Yeah. Είναι προσγειωμένοι. Βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό για τον Άρη. Βάζει μια πολύ γερή βάση για την τετράδα και ανάλογα αυτό που λες και εσύ, βήμα-βήμα, αν δει ότι προχωράει έτσι μέχρι τον Νοέμβριο, άντε μέχρι το Δεκέμβριο, θα πει θα κοιτάξω λίγο πιο ψηλά την τέταρτη θέση. Μπορεί να πάω τρίτος, μπορεί να πάω δεύτερος. Και για τον Ολυμπιακό, γιατί σου λέω εγώ δεν μπορώ τα συμπεράσματα τα άμεσα. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει και αυτόν διάφορες συνθήκες στα παιχνίδια του. Δηλαδή έχεις δει ότι τα περισσότερα στα πρώτα ημίχρονα τα σπαταλάει και στα δεύτερα τα παίρνει. Είναι ακόμα ανέτοιμες οι περισσότερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης πολλά καινούργια πρόσωπα. Πολλά. Και θα μπει και αυτό σε διαδικασία αγώνων με Τετάρτη Κυριακή. Δεν είναι. Είναι πολύ περίεργη η φετινή σεζόν και γενικά όποιος βάλει το χέρι στη φωτιά τώρα, ότι κοίταξε να δεις, θα είναι ο Ολυμπιακός πρώτος με 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Ο δεύτερος θα είναι, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τέλος θα είναι ο Άρης, συμμαζεύεται. Για μένα σήμερα δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια πρόβλεψη. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό η σεζόν στο πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Και σου λέω, βάλε σαν αστερίσκο το ότι από την άλλη εβδομάδα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ξεκινάει μια διαδικασία. Τρεις εβδομάδες σερί με παιχνίδια ευρωπαϊκά, ανάμεσα αγώνες στο πρωτάθλημα. Διακοπή νομίζω έχει μετά. Μετά από την 8η αγωνιστική. Μετά την 8η αγωνιστική. Μπράβο, έχει μια διακοπή πάλι ξανά. Να. Και μετά με το που επιστρέφουν, πάλι διαδικασία. Τρία παιχνίδια μεσοβδόματα, παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ επενδυτικό. Και ποιο ήταν ο κερδισμένος υπόθεσης. Η ΑΕΚ θα πάει να παίξει την Πέμπτη μέσα στην Πράγκα. Έτσι όπως είναι τώρα, με 50 απουσίες. Επιστρέφει ο Μάνταλος, ο Ινσούα και ναι, ο okay. Θα πάει να παίξει μέσα στην Πράγκα, Πέμπτη, να γυρίσει την Παρασκευή, χωρίς να πάει να Κυριακή με ποιον παίζει, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, να. Είναι μια διαδικασία πολύ απαιτητική και οι ομάδες είμαι σίγουρος ότι δεν είναι έτοιμες να την αντιμετωπίσουν. Ούτε πάω κουτιά και ούτε Ολυμπιακός. Και τον Ολυμπιακό βάζω μέσα αυτό. Απλά ο Ολυμπιακός επειδή έχει μια ποιότητα και μια αυτοπεποίθηση από όσο έχει κάνει πέρσι. Ωραία. Έχει και βάθος. Έχει και βάθος, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι και ο Πάοκ έχει βάθος. Αλλά θα πρέπει να φανεί στην πορεία γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Για τρεις διοργανώσεις δεν ξέρω αν έχει. Εγώ σου λέω ότι έχει. Εγώ σου λέω ότι έχει για να τα βγάλει πέρα. Αλλά τώρα το να τα βγάλει πέρα, ο καθένας στο μυαλό δεν ξέρω τι έχει. Εγώ σου λέω να τα βγάλει πέρα για να διεκδικεί το πρωτάθλημα να είσαι κοντά. Ωραία. Και να έχει σαν στόχο από τον όμιλό σου που έχει τη Γρανάδα, μια ισπανική ομάδα, την Αϊτχόβεν, μια ομάδα που κάθε χρόνο πάει για το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Και την Ομόνια, οκ. Okay. Και από εκείνο τον όμιλο να περάσει την επόμενη φάση, αν μπορέσει. Εντάξει. Γενικά, εγώ τον πήγε για το φετινό ΠΑΟΚ, τον έχω πολύ χαμηλωμένο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο άλλος μπορεί να σου πει: όχι, είπανε πρωτοαθλητισμό, θα πάμε να τα πάρουμε όλα, να τα σαρώσουμε, έχουμε μαδάρια και δεν σημαίνει. Πολύ ωραία. Μπορεί και να έχει την πορεία. Δεν το ξέρω. Μπορεί μετά από ένα-δύο μήνες να βρει ένα αριθμό και να πηγαίνει τρένο. Οκ. Okay. Αλλά σήμερα που μιλάμε, είναι λίγο ρωματικό. Και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ χθες δεν κέρδισε στο κομμάτι της αυτοπεποίθησής του, ξέρεις,
Στον Μπένο μέσα και θα του φάω, ρε παιδί μου. Ναι. Ενώ μπήκε με αυτή τη λογική στο παιχνίδι, το ότι δεν το κέρδισε σε μια ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, στην ενδεκάβα τη, στο ρόστερ τη, μπορεί και να τη χτυπήσει την ψυχολογία στην αυτοπεποίθησή τη. Κατάλαβε, στο επόμενο μάτς. Μόλι τραβώσει κάτι. Γενικά είναι βλέποντα και κάνοντα για όλε τι ομάδε. Κάτω δεκάτω. Κοιτάμε κάθε μάτς χωριστά και το τέλο θα κάνουμε ταμείο. Το κλισέ έγινε πραγματικότητα, έτσι όπω είναι η κατάσταση. Και για τον Άρη κάπω έτσι είναι. Δεν θέλω να σταματήσει πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να το βλέπετε λίγο πιο αισιόδοξο, σταματήσετε αυτά τα χαζά με τα πρωταθλήματα κτλ. Ρεαλιστικά θα βλέπουμε την κατάσταση, γιατί είναι και το καλύτερο για την ομάδα, να ξέρετε. Γιατί και εμεί και εσεί είμαστε κομμάτι του οργανισμού, ο καθένα στο δικό του πόστο και η ομάδα μπορεί. Άνθρωποι και αυτοί διαβάζουν, ακούνε, έστω και υποσυνείδητα να επηρεαστούν. Δεν χρειάζεται. Χαμηλά την μπάλα, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά που λέγανε παλιά κλισέ, αλλά τώρα είναι όντως πραγματικότητα. Γιατί δεν πρέπει οι νίκες να σκεπάσουν και ευτυχώς ο Άρης διαθέτει και ένα προπονητή και γενικότερα και παίχτες και στελέχη που δεν αφήνουν τις νίκες να σκεπάσουν το γεγονός ότι η ομάδα είναι αδούλευτη και θέλει πράγματα ακόμα και θέλει υπομονή. Και το δεύτερο ημίχρονο του Σάββατο με τον Απόλλωνα μας το θύμισε αυτό το πράγμα. Απλά ο Άρης αυτή τη στιγμή πορεύεται με την ποιότητα που διαθέτει, γιατί το γκολ είναι ποιότητα, ξεκάθαρα. Πορεύεται με το momentum που έχει λόγω των αποτελεσμάτων και τη πρώτη θέση και πορεύεται με κάτι που του έλειπε τα προηγούμενα χρόνια για μένα τις περισσότερες φορές και το έχει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Τον θέλει. Είναι γι' αυτό κομμάτι του παιχνιδιού. Τον θέλει. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Δεν, για να φτάσει ψηλά και να πετύχει στόχο σου, δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός. Πρέπει να έχει και λίγο τύχη με το μέρος σου. Έτσι. Πρέπει είναι λίγο να σε θέλει. Του το θέμα είναι να είναι ο Άρης έτοιμος, γιατί δεν θα το θέλει εσά, ώστε κάποια στιγμή να τα απεξέλθει και μόνος του. Όταν δεν θα το θέλει, όταν δεν θα έχει τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε καλή μέρα. Αυτό προσπαθεί ο Μάτζιος, δεν είναι εύκολο, θα τα αναλύσουμε και η συνέχεια. Ξεφύγαμε κιόλας λίγο. Πάμε στο break, το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή. Πριν βέβαια πάμε στο διάλειμμα, ακούστε λίγο προσεκτικά. Διότι αν δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ το Origins Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα, εκπλήξεις, αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή σας στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή σας στο Regency, να πάτε και ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδαση με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα. Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ. Σαν το σκύλο με το γάτο, Νίκος Παπαδόπουλος με Νίκο Μοσχοβίτη μέχρι και τις 7 παρέα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα. Θέλω λίγο να δώσετε βάση οι φίλοι ακροατέ, παύλα, συμπαραγωγή της εκπομπής, ότι λίγο. Δευτέρα, ο Άρης πρώτος, παιχνίδι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχουμε λίγο σχόλια παραπάνω σήμερα. Λίγο εμείς θα παρλάρουμε λίγο παραπάνω σήμερα, αλλά εδώ είμαστε όλη την εβδομάδα, μην αγχώνεστε. Εννοείται θα βγάλουμε λίγο πιο μετά ανοιχτές. Εννοείται αυτό πάντα. Δεν θα χαλάσει. Απλά λίγο θα πάμε λίγο πιο. Ο κορμός της εκπομπής δεν χαλάει. Δεν χαλάει λίγο. Εμπλουτίζεται απλά. Λίγο κορμό τώρα. Λίγο κορμό τώρα, από γνωστό μαγαζί και όλο στο κέντρο. Ναι. Θα φέρω πάλι, ρε, θα φέρω εγώ. Θα φέρω, ρε. Δεν ξέρω αν θέλει ο Χρήσανθος να φέρω κορμό. Χρήσανθε, καλησπέρα. Όχι, μπα, όχι. Γεια σας. Αν δεν το ψήνει και πολύ. Κορμό. Το τρίγω την άλλη φορά τον άρεσε. Ναι. Που δεν έφαγα όμως, δεν μου δώσες. Χρήσανθε. Δεν έφαγε, δεν ήρθε μέσα και σε τάιζε. Όχι, σοκολατόπιτα. Α, ακόμα καλύτερα. Στο λίμπερο τρώμε. Δεν έφαγα. Δεν έφαγα πάλι. Χρήσανθε, αν δεν έφεγε το θέμα είναι δικό σου, φίλε. Μια κουταλιά, δηλαδή δεν νομίζω θα χαλάσει τόσο πολύ η διατροφή σου, θα λέγαμε. Τη χάλασα με κάτι γύρους και τέτοια στα Γιάννενα, δεν πειράζει. Γύρους. Δεν πιάνονται αυτά. Πρωτεΐνη. Α, δεν πιάνονται. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Παντσέτες ήταν, πιάνονται. Με κόψατε. Κάποια γραφικότητα είναι αυτή τώρα. Κάποια γραφικότητα κάνει ο ηχολήπτης εδώ, κάτσε λίγο. Δεν τα ακούς. Ναι, μ' ακούτε. Σακούμε, ναι. Σακούμε. Κάτι ακούω, έναν ήχο που έβγαλε. Ναι, κάνει μια γραφικότητα, κάνει χολύπτη τώρα. Περίμενε, θα μας την εξηγήσει σε λίγο. Μάλλον θα έχει πολύ χιούμορ, θα είναι. Μάλλον είναι. Αλλά έχω ένα βόμβο τώρα στο. Είναι πολύ ευχάριστο για τους Σοκρατές. Είναι, είναι το κρύο από την κορυφή, ρε. Τέλειο. Ωρε, φίλε, που σε βρήκα, ρε. Εγώ έχω χολύπτη, ρε, Χρήσανθε. Τι κέφι, τι γέλιο. Ω, Παναγία μου. Λοιπόν. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι παραμένει στην κορυφή, έτσι και με απόσταση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η εκπομπή σας δεν είναι που το είχα σημειώσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Ότι τι? Ότι ο Άρης θα είναι με διαφορά κιόλας 5 ή τουλάχιστον 5 ή 4 βαθμών από τον ΠΑΟΚ. Πότε το είπα. Δεν θυμάμαι. Σε εμάς το είπα. Σε εμάς το είπα. Σε εσάς. Έτσι. Ό,τι είπα. Αλλά το ό,τι είπα για τον κόσμο. Ό,τι είπα. Όταν κάποιοι λέγανε έτσι. Δεν θα έχει κόσμο. Τα είπε η Τρόικα. Και εγώ σας είπα 7η αγωνιστική. 7η αγωνιστική με Αστέρα Τρίπολης ο Άρης θα έχει κόσμο. Απλά εγώ είπα 15%, είπε 10% ο υπουργός. Ό,τι είπα. Τι να σας κάνω, ρε φίλε. Εξαρτάται από πού έχει την ενημέρωσή σου στο κάθε ζήτημα και στο κάθε θέμα. Λοιπόν. Αυτό τώρα, άμα θα γίνει, μια που σε έχουμε, έχει το ενδιαφέρον του στο χρονικό σημείο που είναι να γίνει. Γιατί? Γιατί από τη μία λες
Okay, ναι, να ανοίξουν τα γήπεδα σιγά σιγά, να υπάρχει κόσμος μέσα, έστω και σε ένα ποσοστό συγκεκριμένο και με ένα πλαφόν από ό,τι καταλαβαίνω, στο επί του ποσοστού. Okay. Αλλά από την άλλη, την ίδια ώρα είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη γενικότερα στη χώρα με τον κορονοϊό. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα υπάρξει lockdown. Με την έννοια του lockdown που είδαμε πέρσι. Ναι. Πέρσι την άνοιξη. Ναι. Ναι. Δεν θα υπάρξει πουθενά τέτοιο lockdown. Θα υπάρχουν μέτρα, θα υπάρχουν μάσκες παντού, θα υπάρχουν κλίνωσης 12, θα υπάρχουν μάσκα και σε εξωτερικό χώρο, θα υπάρχουν μάσκα και όταν τρως, μάσκα και όταν κοιμάσαι, μάσκα παντού. Και όταν... Πας τουαλέτα. Έτσι κι αλλιώς στο συγκεκριμένο φοράς. Απλά δεν λέγεται μάσκα, λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, θα πας σε μια τέτοια διαδικασία. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίως. Και κάποια στιγμή εκεί ήδη αρχίζουν τα εμβόλια, όπως βλέπεις, και η τάδε εταιρεία ζήτησε να εγκριθεί. Και η τάδε θα αρχίσει και ο εμβολιασμός και το καλοκαίρι θα είσαι κούκλος. Όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον και τέτοια. Ναι, ενώ τώρα είναι όλοι οι αποστάσεις, τέλος πάντων. Όπως βλέπεις, εντάξει, υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει άπαντα να προσέχουμε. Η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Ότι την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η έξαρση του κορονοϊού κτλ., την ίδια στιγμή προφανώς, και αυτό μπορεί να το δει κάποιος στα νοσοκομεία, έχουν μειωθεί οι υπόλοιπες ασθενείς, γιατί πάρα πολύ απλά πλένουμε τα χεράκια μας, φοράμε τη μάσκα μας. Άρα δεν είναι κολλάς τόσο εύκολα γρήπη όπως κολλούσες πριν μέχρι πρότινος. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος πάντα σε κάτι δηλαδή άσχημο, υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Απλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πρέπει να προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Και για αυτούς γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Όχι ότι δεν μπορεί και κάποιος από εμάς, έτσι πιο νεαρός ή οτιδήποτε άλλο, να έχει ζήτημα, αλλά εντάξει, 9 στις 10 περιπτώσεις από αυτές, για να μην πω 99%, το περνάνε πιο χαλαρά. Το περνάνε σαν μια απλή γρήπη δηλαδή. Το ζήτημα είναι να μην κολλήσουν τον παππού τους, τη μάνα τους που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Εκεί έγκυται το γεγονός ότι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σχέση με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη, ξέρουν όλοι ότι αν υπάρξει ολοκληρωτικό lockdown δεν αντέχεται. Όχι, και δεν θα υπάρχει και πειθαρχία όπως υπήρχε την πρώτη φορά. Έτσι. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι ανοίγουν και τα γήπεδα. Νομίζω ότι ήταν κωμικό λίγο τώρα να είναι ανοιχτά να πηγαίνει σε συναυλία που να έχει 5.000 κόσμο με χωρητικότητα 5.600 και να μην ανοίγει στο γήπεδο με μια χωρητικότητα 10-15-20%, ώστε να μπουν 3.000 άνθρωποι σε ένα χώρο που χωράει 30. Οπότε ορθώς θα ανοίξει. Θα μου πεις τώρα κάποιοι λένε πιλωτικά κτλ. Δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο μπορεί στο Άρη ΣΑΕΚ ή στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να τον πεις, ας πούμε, τον άλλον κράτα απόσταση, μην πανηγυρίζει τον γκολ. Αλλά να πω και κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη. Στους πανηγυρισμούς με του ΠΑΟΚ Μπενφίκα ή στους πανηγυρισμούς στο Άρη ΣΑΕΚ το κύπελο πέρσι. Ναι. Που ήταν όλοι έξω από το Χαριλάο. Και στο 2-0 έγινε παντζουρλισμός. Ναι. Άσχετα τι ακολούθησε μετά. Στο πανηγυρισμό του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού. Στους πανηγυρισμούς μετά την Wolfsburg και την ΑΕΚ. Πανηγύρισε, δεν πανηγύρισε τίποτα. Μόνο Μακέντα πανηγύρισε. Δεν υπήρχε, ας πούμε, συνοστισμός και αγκαλιές. Φυσικά. Και φιλιά και πάμε. Φυσικά. Παοκάρα, Ριανάρα, Ολυμπιακάρα και δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο υπερβολικοί νομίζω με το θέμα των γηπέδων, γιατί να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι το γήπεδο είναι ο μοναδικός χώρος διασκέδασης εντός εισαγωγικών. Δηλαδή σε σύγκριση με το θέατρο ή το κινηματογράφο ή οτιδήποτε άλλο, που πραγματικά υπάρχει ταυτοποίηση του ανθρώπου που διέρχεται την είσοδο, μπαίνει και κάθεται σε μια συγκεκριμένη θέση. Άρα αν φτερνιστεί ο Χρήστανθος που κάθεται στη θέση ε5, στο διάζωμα 14, είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσεις ποιοι ήταν γύρω-γύρω. Σε ένα θέατρο που κόβει ένα εισιτήριο άλλος και μπαίνει μαζί με άλλους 5.000 μέσα, δεν ξέρεις ούτε που κάθισε, ούτε που πήγε, ούτε τι έκανε, ούτε οτιδήποτε από όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, δεν βγαίνει στο όνομά του. Ναι. Στη συναυλία που πάει στο θέατρο Δάσους, που είναι ο ένας αγκαλιά με τον άλλον, δεν ξέρεις που κάθισε και ποιον είχες γύρω-γύρω σου. Στο γήπεδο θεωρητικά, αν τηρούνται οι νόμοι και τηρούνται, και επειδή υπάρχουν και είναι όλα ονομαστικά τα εισιτήρια, που προφανώς τώρα το πλαίσιο θα είναι και αυστηρό,
Δηλαδή, πραγματικά δεν θα παίρνω εγώ το εισιτήριο το δικό σου για να πάω στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Θα μπαίνω με το δικό μου το εισιτήριο. Αυτό είναι και ηλεκτρονικό. Σε όσες ομάδες έχουν βγάλει διαρκείας, θα είναι τα διαρκείας. Άρα ξέρεις ότι ο κύριος Χρήστανος κάθεται εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο στα ανοιχτά γήπεδα κυρίως απαγορεύονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Και δεν έχω δει και κάποια αιτία. Δηλαδή να πούνε ότι έγινε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Έτσι, γιατί για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν εξηγήσεις. Για το 12 η ώρα, για το 12.30, για το τη μάσκα μέσα, τη μάσκα έξω, το ένα το άλλο. Ακόμα και όταν άλλαξε μια οδηγία από το Υπουργείο, δηλαδή αυτό που έγινε με τις μάσκες που αρχικά λέγαν όχι, μετά είπαν ναι, υπήρξε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, μια συγκεκριμένη αιτιολογία. Και για το όχι ή για το ναι. Και δεν μπαίνω αν είναι το σωστό ή το λάθος, τώρα μην προς Θεού. Απλά λέω ότι έλεγαν κάτι. Για τα γήπεδα είναι το μόνο πράγμα που ήταν κλειστό και δεν λέγαν τίποτα. Δεν υπήρξε. Βγήκε ποτέ ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού? Όχι. Ο αρμόδιος υπουργός υγείας που μάλιστα είναι πρώην αθλητής? Όχι. Κάποιος από την κυβέρνηση? Όχι. Λοιμοξιολόγοι? Όχι. Και εντάξει, τώρα δεν θέλω να το θέσω με ομφή σε συναδέλφους, αλλά σε 2-3 που τους ρωτήσανε σε σχέση με τα θέατρα, δεν τους ρωτήσανε και το γήπεδο. Λες και τους είχε πει κάποιος, για γήπεδα μην πείτε. Ναι. Εντάξει, το καλό είναι ότι επιστρέφει ο κόσμος. Μία ανασούλα θα την πάρουν οι ομάδες. Οκ, τώρα θα μου πεις τι είναι το 10%. Το 10% είναι το 10%. Εξαρτάται και τις τιμές που θα βάλει σε εισιτήρια τώρα η εκάστοτε ομάδα, και αυτό παίζει το ρόλο. Εντάξει, Σύνικο, τι θα κάνει τώρα, θα βάλει δηλαδή στο Άρης Αστέρας Τρίπολης, πόσο να βάλει δηλαδή ο Καρυπίδης στο παιχνίδι? Α, το βάλει 20. Μπορεί να το βάλει 40, όσο θέλει μπορεί να το βάλει. Δικό του θέμα είναι. Ναι, άμα ανοίξει, κοίταξε. Άμα πούμε ότι θεωρητικά ο Άρης έχει 1700-1800 διαρκείας. Ναι. Έτσι. Άρα θέλει άλλα 500 εισιτήρια για να πιάσει το όριο. Τώρα αν αυτά τα 500 τα διαθέσει όλα στη θύρα 7, έχει μια λογική. Στη θύρα 7, 500 των 50. Νομίζω ότι θα τα μοιράσει ανάλογα και με το που έχουν αγοραστεί τα διαρκείας. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Ναι, παιδί μου, λέω τώρα, έχω παράδειγμα τώρα. Ναι. Σου λέω. Ναι. Θα πει 400 στην 300 των 50 στην 7 και 200 στην 9 των 30. Ναι. Προφανώς δεν θα θελήσει να τα δώσει 10 ευρώ στη θύρα 3 και προφανώς δεν θα είναι και 10 ευρώ. Θα θέλει να πάρει χρήματα. Εδώ μια έγκυρη πηγή μου λέει για 2.200. 2.200. Διαρκείας, αλλά πρέπει να διασταυρώσω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσα πολλά, αλλά θα το δούμε. Εγώ ξέρω την τελευταία φορά. Ναι. Βέβαια δεν ρώτησα ξανά, είναι η αλήθεια. Ναι. Σε μία ήταν οι εβδομάδες των παρατάσεων εκεί. Τώρα μια εβδομάδα πριν την παράταση, το τέλος. Μια εβδομάδα νωρίτερα, εκεί πέρα ήξερα για 1.800. Τώρα αν σε μια εβδομάδα, εντάξει δεν είναι και απίθανο, 400 εισιτήρια σε μια εβδομάδα σιγά. Εκεί η πορεία της ομάδας βοηθάει κιόλας. Εντάξει, δεν ξέρεις. Και αυτό παίζει. Μπορεί κάποιοι πρέπει να διευκρινίσουν επίσης το 2.200 έχει τις σουίτες μέσα ή είναι χωρίς σουίτες. Κοίταξε, στην Ελλάδα είμαστε. Το 2.200 θα έχει 3.500 κόσμο στα ελληνικά γήπεδα. Έτσι θα πάει. Ναι. Έτσι. Και αυτοί που μπαίναν πριν με κάποιο τρόπο θα μπουν πάλι. Γίνεται ακόμα πιο έγκυρη πηγή με αυτό που μου αναφέρει για τα 2.200. Μάλιστα. Ωραία, άρα δεν θα βγάλει εισιτήρια ο Άρης. Με αυτή τη λογική ναι, μπορεί να είναι και λίγο δύσκολο. Θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να σου πει τότε ποια από τα 2.200 είναι ενεργά. Τι εννοείς ενεργά? Ενεργά. Να πάνε να τα πάρουν, τα καπελάκια και τα λοιπά. Α, με αυτή τη λογική. Νομίζω ότι όλοι θα πάνε να τα πάρουν. Εντάξει, θεωρητικά θα υπάρχουν και κάποιοι που είναι στο εξωτερικό. Και δεν να πάνε να τα πάρουν. Μετά μπορεί να τους πει ακόμα και αυτούς που θα είναι με το διαρκείας, ναι, ότι και τα παιχνίδια θα πρέπει να στέλνεις, δεν ξέρω τη διαδικασία, θα μας την πούνε. Ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή να πιστοποιείς ότι αν κάποιος δεν πάει, να καλύπτεται. Καταλαβες? Με ένα εισιτήριο πόρτας, ναι. Ναι, με ένα εισιτήριο πόρτας. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το διευκρινίσει και ο Άρης. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ένα σημαντικό θέμα. Και ο Άρης και με τον Αστέρα Τρίπολης και με την ΑΕΚ θα έχει κόσμο στο κήπεδο, με όσο μπορεί αυτό να συνδράμει προς μια κατεύθυνση και λίγο έτσι να ξυπνήσουμε και λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το κρύο γήπεδο. Δυστυχώς μας έγινε συνήθεια, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον εμάς που πηγαίνουμε. Εντάξει, δες όμως τώρα. Θα είναι μια ωραία αλλαγή. Για να το συνδέσω λίγο και με το παιχνίδι στα Γιάννα. Όσοι ήμασταν στο γήπεδο, είδαμε ότι η αλλαγή του Τζέκο από τον Μάντζιο επιβάλλονταν να γίνει. Γιατί αν δεν τον έβγαζε τον Τζέκο ο Μάντζιο, στο επόμενο λεπτό τον έβγαζε ο Καραντώνης. Υπάρχει η φάση αυτή στο 55. Που δεν είναι 100% σίγουρα, αλλά ήταν πολύ πιθανό. Εντάξει, μην είμαστε και απόλυτοι κιόλας. Ναι.
Πόσες φορές έχεις διαισθανθεί ότι φάει, ο ένας συγκεκριμένος παίκτης θα τη φάει? Απλά και ο Μάτιος, για να το αντιληφθεί λίγο αυτό ο κόσμος, δεν είναι χαζός να βγάλει χωρίς λόγο ίσως τον καλύτερο του παίκτη, άντε από τους καλύτερους του Άρη στο παιχνίδι, ας πούμε. Έτσι. Το λέω, το είπα και το Σάββατο, το γράψαμε και στο Λαμπαούτ Άρης. Στο 55 γίνεται μια μπαλιά στο χώρο του κέντρου. Πηδάει ο Τζέκο και ένας παίκτης του Απόλλωνα. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Δεν υπάρχει κάτι το παράνομο στη διαδίκηση της μπάλας. Ούτε ο ένας κάνει κάτι παράνομο, ούτε ο άλλος. Ο παίκτης όμως του Απόλλωνα πέφτει κάτω, πιάνει το κεφάλι του και όλος ο πάγκος του Απόλλωνα, συντονισμένα, με πρώτο τον μεγάλο Κασναφέρη, ορμάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φωνάζει δεύτερη κίτρινη, δεύτερη κίτρινη. Ναι, λες και είχε δοθεί εντολή, και το πιστεύω ότι είχε δοθεί εντολή, ότι αυτός πάει δυνατά, δες Σάκη Τζέκο να πάρουμε δεύτερη κίτρινη. Ναι. Δεν έχει κάνει κάτι, ξαναλέω, ο Τζέκο, μπορεί να το δει ο καθένας αυτό, δεν τον έχει ακουμπήσει καν τον παίκτη του Απόλλωνα, ούτε έχει έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε, το κεφάλι, το χέρι του, το να μην πω τι πιο άλλο. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Ο Μάντζιος λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι ο Τζέκο ή θα σταματήσει να μαρκάρει ή θα τον βγάλει. Αυτό έδειχνε το κλίμα του παιχνιδιού. Και τον βγάζει και βάζει το Σάσα. Δεν βάζει μέσα εμένα, δεν βάζει το Μαρμαρίδη, ούτε το Σεγγέργη, ούτε τον Μπακούτσι. Βάζει έναν παίχτη που θεωρητικά μάλιστα είναι καλύτερος από τον Τζέκο με βάση την περσινή του χρονιά. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Πρακτικά φέτος είναι χειρότερος από μένα, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Γι' αυτό βάζει και τον Κάτσε μετά λίγο. Γιατί βάζει λοιπόν έναν πρωτοκλασάτο ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν κάνει μια αλλαγή ενός καλού παίχτη με έναν ό,τι να είναι. Ναι. Και λέει, έχεις 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Παίξε. Απέναντι στον Απόλλωνα παίζεις. Δεν παίζεις απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Και ο Σάσα είναι άστα να πάνε. Ναι. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αλλαγή στην εικόνα της ομάδας, τα βάζουμε το Μάτζιο. Κάποιοι για το συγκεκριμένο αλλαγή. Όχι. Εγώ το είπα και το Σάββατο. Μια χαρά είναι η αλλαγή και σωστή είναι η αλλαγή, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, όσοι βλέπαν το Μάτζιο στην τηλεόραση, αυτό που λέω εγώ τώρα δεν το είδαμε. Ναι. Δεν υπήρξε σε εικόνα, γιατί μου το είπε και φίλος, του λέω το έδειξε. Όχι, μου λέει δεν έξερε την τηλεόραση. Είδαμε, μάλιστα λέει, όταν βγήκε ο Τζέκο, επειδή και σε live δεν έδειξε την κάρτα που πήρε ο Τζέκο, είχαμε την αίσθηση ότι δεν είχε καν κάρτα. Ναι. Γιατί η κάρτα στον Τζέκο είναι σε ένα απλό μαρκάρισμα μπροστά εκεί στο χώρο του κέντρου. Δεν είναι τίποτα φοβερό το μαρκάρισμα του, κάτι δυνατό ή οτιδήποτε άλλο. Παίζει πολύ γρήγορα ο Απόλλωνας μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα το μόνο που θα καταλόγιζα στο Μάντζιο, πέρα από το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που κάνει ο Άρης και με συνδυασμούς και με τα τριγωνά και το μεταξύ των γκολ που βάζει ο Άρης είναι εκπληκτικό, έτσι. Η μπάλα ξεκινάει από πίσω, πηγαίνει σιγά σιγά από την αριστερή πλευρά στο κέντρο, δεξιά, ξανά στο κέντρο, πάλι δεξιά, κάθετη πάσα, πολύ ωραία ενέργεια του Λόπεθ και άδειασμα δύο αμυντικών, εξαιρετική η ενέργεια του Μπερτόγλιο με τον τρόπο που βρίσκει το διάδρομο, πολύ ωραία και η πάσα του και φυσικά άψογη εκτέλεση από τον Μπρούνο Γκάμα. Έχουν αλλάξει δηλαδή 10-12 πάσες οι παίκτες του Άρη μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Μπρούνο Γκάμα, που είναι πραγματικά δείγμα του ταλέντου τους. Την ίδια στιγμή τα τριγωνάκια αυτά και με τον Ματέο και ο Γκάμα και ο Μπερτόγλιο και τα λοιπά τα είχαν μέσα στο παιχνίδι, όχι τόσο ο Μπερτόγλιο όσο άλλες φορές. Ο Λόπεθ επίσης είχε αρκετά καλή συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. Επίσης ο Λόπεθ τον κόβει ο βοηθός στο 12 σε τέτα τέτ με ως offside, ενώ δεν είναι offside. Ναι, υπάρχει offside σε εκείνη τη φάση. Ο ίδιος βοηθός, δύο περιπτώσεις offside. Μία στο υποτιθέμενο πέναλτι, γιατί δεν υπάρχει πέναλτι. Και μία στον γκολ που βάζει ο Απόλλωνας, δεν τις είδε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έκανε τρεις υποδείξεις. Ολιόντος. Μία υπόδειξη κατά του Άρη και δύο υποδείξεις που δεν έκανε, που ήταν και οι δύο υπέρ του Απόλλωνα. Άρα 3-0 υπέρ του Απόλλωνα στις φάσεις ο βοηθός, που ευτυχώς στις δύο περιπτώσεις υπάρχει VAR και βλέπουμε ότι κάνει λάθος. Απ' την Ήπειρο του Βρακά, Χρυσανθέ. Απ' την Ήπειρο του Βρακά, πέσα στον απέναντί σου. Έτσι. Γιατί ο κύριος Βρακάς παίζει πάλι στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι είναι. Γι' αυτό κάποιοι λυσάξαν να φέρουν το ΒΑΡ και πληρώσανε. Εντάξει. Ούτω ώστε τα λάθη που κάνει ο κάθε περίεργος Βρακάς. Έτσι, αφήνει οποιαδήποτε Ήπειρο. Τι εννοείς πληρώσανε για να καταρρύψουμε έναν ακόμα μύθο, ποιος το πλήρωσε το VAR. Συγγνώμη, δεν το έθεσα σωστά. Ναι. Θέλησαν και να πληρώσουν όσο καθυστερούσε η όλη υπόθεση. Θέλησαν και να πληρώσουν, λόγια δικά σας.
Καθόλου λόγια δικά μας. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρόμοιες, mm-hmm. πάντα διαβάζουμε κείμενα, δημοσιεύματα κτλ. Ότι θέλει να πληρώσει, θέλει να το κάνει. Με δικά του έξοδα στο καφτατζόγλιο, πληρώνει ο Ιβάν για να φτιάξει το καφτατζόγλιο. Παράδειγμα λέω τώρα, Νίκο. Mm-hmm. Και όταν φτάνουμε στην ουσία του πράγματος, για το αν το πάρεις ή όχι το καφτατζόγλιο, δεν προχωράει το θέμα στο καφτατζόγλιο, διότι ο Ιβάν ζήτησε να αφαιρεθεί το κόστος από τα έργα και τα λοιπά, δεν συμφωνούν οι δύο πλευρές και τα λοιπά. Ναι, εδώ στην προκειμένη μιλάμε για το ΒΑΡ Χρύσανθε όμως, το οποίο πλήρωσε ένα θα ευρώ. Θυμάσαι πολύ καλά τότε ότι μία συγκεκριμένη ομάδα και δύο ακόμη συγκεκριμένα που ήταν από δίπλα της και τότε είχαν λυσάξει και για ξένους διαιτητές και για ΒΑΡ. Για ξένους διαιτητές και για ΒΑΡ έχει λυσάξει και ο Άρης. Ναι. Okay. Είναι πάγια θέση. Είναι okay. πάγια θέση. Το ότι ο Ολυμπιακός βγάζει μια τοξικότητα δεν σημαίνει ότι αυτομάτως και όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να συμφωνούν με τον Ολυμπιακό ή να συμπορεύονται σε κάποια ζητήματα με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να συμφωνούν και σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, ήταν από τις ομάδες που υποστήριζαν την έλευση του ΒΑΡ. Νομίζω όμως ότι αυτό το υποστήριζε το 90, το 95% των ομάδων. Μόνο ο Ολυμπιακός. Και αυτός δεν είπε δεν θέλω το ΒΑΡ. Τι έκανε. Έτσι. Τι είπε. Δεν έλεγε θέλω. Έχει διαφορά το να λέω δεν θέλω με το λέω από το να μην λέω θέλω. Εντάξει, προφανώς και ο Ολυμπιακός που ευνοούνταν όλα αυτά τα χρόνια σου λέει όπα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα άμα μπαίνει offside δεν θα μπορώ εγώ να τον πιέζω τον Μοσχοβίτη, τον επόπτη να το αφήσει. Ή αν δεν μπαίνει θα μπορώ να τον πιέζω να σηκώσει το σημαίακι. Θα εξαρτάται από τη δύναμή μου. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία, βάζουν εδώ τα τρυπάνια την ώρα της εκπομπής. Πάρα πολύ καλό. Dolby Digital. Digital. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, ναι, πραγματικά. Βάζουν air condition εδώ δίπλα, παιδιά, δεν μπορώ να παρεμβώ. Η δουλειά δεν σταματάει στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Δεν είναι στο Λίμπερο, είναι δίπλα. Στον όμιλο. Η δουλειά δεν σταματάει δίπλα. Στον όμιλο. Λοιπόν. Άρα λέω για σε σχέση με το ΒΑΡ ότι. Μπορώ να σου πω ότι διαχρονικά ναι. Ο Άρης φέτος θα είχε 9 βαθμούς και όχι 13, χάρη στο ΒΑΡ έχει 13 και διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια έχει στερηθεί εκατοντάδες βαθμούς από παρόμοιες αποφάσεις. Επίσης ο Κλάτεμπεργκ νομίζω ναι είναι σημαντικός ναι. γιατί ο κύριος Περέιρα πέρσι είτε είχαμε ΒΑΡ είτε δεν είχαμε με Περέιρα δεν έπαιζε ρόλο. Ναι. Έπαιζε κανένα απολύτως ρόλο γιατί ας πούμε ο Κομίνης έλεγε παίζεται στο Σέζο. Ενώ έπαιρνε τα πόδια του Μπα ο παίκτης του Όφη, ο Κουτρούμπης ποιος ήταν. Ναι. Έτσι. Τώρα αγωνιστικά είπα για το πρώτο καλό ημίχρονο, πριν να πούμε για το δεύτερο κακό ημίχρονο. Και μάλιστα πολύ κακό μετά το 70. Έχει λογική το συγκεκριμένο γεγονός, πέρα από την έξοδο του Τζέκο και την είσοδο του Σάσα στο χώρο του κέντρου. Πέρα από το γεγονός ότι ο Άρης σε όλα του τα παιχνίδια μετά το 60-65 δείχνει να δυσκολεύεται, θεωρώ ότι σε αυτό γιατρικό μπορεί να είναι το γεμάτο ρόστερ, το γεγονός ότι πλέον δεν χρειάζεται να παίζει 90 λεπτά ο Γκάμα, 90 λεπτά ο Μπερτόγλιο, 90 λεπτά ο Φετσφατζίδης που δεν υπάρχει πλέον, υπάρχει ο Ματέος στη θέση του ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλαπλές επιλογές. Επίσης, δεν μπορώ να μην σημειώσω το γεγονός ότι ο Γκάνε έμεινε έξω την τελευταία στιγμή. Και ξαφνικά ο Σάκητς από τα δεξιά πήγε στα αριστερά και μπήκε ο Σούτγκρεν. Και για να το τελειώσω σε σχέση με το Μάντζιο, εγώ αν άλλαζα κάτι, θα πούνε και εδώ μέσα, εγώ αν άλλαζα κάτι στο παιχνίδι θα ήταν τον Σούτγκρεν μετά το 65, όπου ξεκάθαρα το παιδί περπατούσε γιατί δεν μπορούσε και είναι φυσιολογικό προετοιμασία, δεν έχει κάνει. Οπότε εκεί ίσως να έκανα, έχω τη μόνη μου διαφωνία αν θέλεις με τον Γκόουτ. Γενικότερα ίσως θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Ναι, κατά τα άλλα το πάει καλά νομίζω μέχρι στιγμής. Ναι, και να σου πω και κάτι, τον βοηθάνε και τα αποτελέσματα και δεν έχει και την ευθύνη για την κατάσταση των παικτών και το γεγονός του 60 κλατάρουν. Όπως βέβαια γενικότερα, για να μην νομίζει κάποιος το χρόνο στον Ένινγκ, γενικότερα όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στα play-off και ειδικά οι ομάδες που διατήρησαν 4-5 παίκτες στην ενδεκάδα τους που έπαιξαν και στα play-off, βλέπετε ότι αυτοί οι 4-5 παίκτες που μπορεί να είναι και οι καλύτεροι παίκτες των ομάδων δεν τραβάνε τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους βασικούς νομίζω είναι το γεγονός ότι δεν ξεκουράστηκαν όπως θα έπρεπε να ξεκουραστούν από τα παιχνίδια των play-off
Και ενώ είχαν σταματήσει για 2-3 μήνες λόγω του κορονοϊού, για 2 μήνες λόγω του κορονοϊού. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Ο ποδοσφαιριστής προετοιμάζεται για μία σεζόν. Το Μάρτιο σταματάει για 2 μήνες. Ξαναρχίζει μετά από 2 μήνες και κάνει μια μίνι προετοιμασία 15 ημερών μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι ξαναπαίζει 12 παιχνίδια. Και αφού παίξει αυτά τα 12 παιχνίδια, σταματάει για 15 μέρες για να ξαναρχίσει η προετοιμασία, για να ξαναπαίξει μετά από 15 μέρες που ξεκίνησε η προετοιμασία ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη συνέχεια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο για τον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και γι' αυτό βλέπετε ότι οι καλύτεροι παίκτες των ομάδων μας είναι παίκτες οι οποίοι δεν ήταν πέρσι σε αυτή τη διαδικασία. Και μην μου πει κάποιος τώρα, μα τι λες, ο Γκάμα είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Όχι, ο Γκάμα έχει καταφέρει σε 3-4 παιχνίδια να δείξει την ποιότητά του με τα κτυπήματά του, με τα σούτ του, με την προσπάθειά του, τη μεμονωμένη εκεί που χρειάζεται το σούτ να το στείλει με την κόλωση, ας πούμε, στο παραθυράκι, με το να πάρει το πέναλτι στο 12 με τον Βόλο, να κάνει το σούτ που έκανε χθες. Δεν είναι αυτός ο Γκάμα που περιμένουμε να έχει. Εκμεταλλεύεται τα καλά του διαστήματα με στα παιχνίδια. Μα δεν έχει και τα καλά διαστήματα, Νίκο. Έχει ποιότητα, εκμεταλλεύεται. Έχει κάποια, και ποιότητα, αλλά και κάποια καλά διαστήματα. 5-10 λεπτά. Αυτό, ναι. Αυτά λοιπόν τα 5-10 λεπτά σε ένα μήνα θα είναι μισή ώρα. Θα τα αυξήσει, όπως θα αυξηθούν γενικότερα οι καλύτεροι. Αυτό λέω ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί λοιπόν, ναι, έχουν αυτή τη δικαιολογία. Ο Σάσα έχει δικαιολογία. Ο Γκάμα έχει δικαιολογία. Ο Ματίγια έχει δικαιολογία. Μιλάω για παίκτες τώρα του Άρη που τράβηξαν το κουπί στα play-off και ενώ είχε γίνει ό,τι είχε γίνει. Ο Σούντγκρεν έχει δικαιολογία για άλλο λόγο. Γι' αυτό βλέπουμε ενδεχομένως ο Ρόουζ έχει δικαιολογία, ο Δελιζής έχει δικαιολογία. Αυτά τα παιδιά δηλαδή δεν μπορούμε απλά να τους λέμε μπείτε και παίξτε. Και αυτό ισχύει και για τον Μπίσεσβαρ και για τον Ελκαντουρί και λέω παίχτες από τις ομάδες που είχαν συμμετοχή πέρσι. Έτσι. Δεν ισχύει για τον Τζόλι αυτό, δεν είχε ανάγκη ο Τζόλι γιατί είναι και 18 χρονών. Μάλιστα. Το παιδί αυτό δεν ισχύει για τον Σάκητς που ήρθε τώρα. Δεν ισχύει για τον Μπερτόγλιο που δεν έπαιζε. Δεν ισχύει για τον Λόπεθ. Και γι' αυτό βλέπουμε, αν δείτε σε όλες τις ομάδες, υπάρχουν κάποιοι νέοι παίκτες που έχουν πολύ παραπάνω τρεξίματα σε σχέση με τους παίκτες οι οποίοι τράβηξαν το κουπί πέρσι. Για τον Άρη το αισιόδοξο είναι ότι περιμένει πάρα πολλά από αυτούς που δεν παίζουν αυτή τη στιγμή. Περιμένει πάρα πολλά φυσικά από τον Ματέο που ήδη μπήκε, από τον Σίλβα, από τον Γιώχαν τον φίλο μου. Έτσι. Και περιμένει να ανεβούν και οι παίχτες που πέρσι ήταν MVP και φέτος ξεκίνησαν πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή ο Ρόζ και ο Σάσα. Πέρσι ήταν MVP του Άρη μαζί με τον Γκάμα και το Φέτφα. Ήταν οι τέσσερις καλύτεροι παίχτες του Άρη. Οι τρεις από τους τέσσερις, ο ένας έφυγε και άλλοι, οι δύο δεν βλέπονταν στα πρώτα παιχνίδια. Και ο Ρόζ και ο Σάσα. Ο Σάσα ακόμα δεν βλέπετε. Ο Ρόζ έχει βελτιωθεί στα δύο τελευταία μάτια. Ξέρω αν διαφωνείς, Νίκο. Είναι καλύτερος όμως στα δύο τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, με τον Δελιζής γιατί έπαιξε και τρία παιχνίδια. Απλά, ναι, απλά το γιατί κομμάτι... και αυτό το λέμε, να σου πω κάτι, στα έξι μάτς, επειδή το ακούω που το λες, ναι, και άλλες φορές, έχει παίξει έξι μάτς. Ναι. Ποια είναι τα δίδυμα που έχουν παίξει. Μέχρι να αρχίσουν να παίζει ο Δελιζής με τον Ρόουζ, ήταν ό,τι να είναι. Το τρίτο του παιχνίδι. Μα αυτό λέω, ήταν ό,τι να είναι όμως. Έπαιζε ο ένας με τον άλλο. Απλά εγώ το Σάσα δεν το δικαιολογώ τόσο πολύ, διότι του Σάσα το ντεφορμάρισμα είναι λίγο διαφορετικό σχέση με τον υπολείπον. Διότι ο Σάσα ήρθε βαρύς. Εντάξει, το Σάσα ήρθε βαρύς, πέρσι ήταν ελαφρύς. Ναι, αλλά πέρσι ήταν ελαφρύς. Okay. Ωραία, και τι έχει να κάνουμε τώρα. Έκανε 15 μέρες. Θα βρει και αυτό στο παράδειγμα. Έκανε 15 μέρες διακοπές και έτρωγε πιτόγυρα, ρε φίλε. Τώρα ότι αν έβαλε 5 αντί για 3. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν είχε το φυσιολογικό κομμάτι της αποκατάστασης το σώμα του και αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να τον κακίσεις. Δεν κάνει κακή ζωή, όχι, παράδειγμα. Όχι, δεν θα το κακίσουμε τον παίχτη. Σου λέω ότι, ναι, το ξέρω ότι ήρθε βαρύς και φαίνεται ότι ήρθε βαρύς και δεν έχει τα τρεξίματα που είχε. Είναι εμφανέστατο. Αν όμως καθόταν ένα μήνα όπως κάθεται κάθε χρόνο, προφανώς και θα ήταν όπως ήρθε. Γιατί ο Σάσα, μην ξεχνάς, ο Σάσα ήρθε πέρσι χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία. Ήρθε πάνω στο βουνό, δεν ήρθε. Ναι, στην Ολλανδία. Ναι. Στη μέση της προετοιμασίας ήρθε λοιπόν. Και ενώ λοιπόν ήρθε στη μέση της προετοιμασίας, μια χαρά φίλε, και έπαιξε και στα ευρωπαϊκά και σε όλα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Πολύ σημαντικό το μάτς του Σαββάτου. Πολύ σημαντικό, όντως. Ωραία. Στο μαγευτικό Αλκαζάρι. Ηρακλής ΠΑΟΚ το Σάββατο, αυτό λες, ε? Το Ηρακλής ΠΑΟΚ το Σάββατο νομίζω το μόνο που απασχολεί είναι τον Κούση, ούτε καν τον ΠΑΟΚ. Μην πιστεύω ότι και εμένα με απασχολεί, ξέρω. Έφαγε την κεφαλιά του κτλ. Καταρχήν βγήκε ο άλλος, να μην τον χαρακτηρίσω. Είπε δεν τον βλέπω το Σαββίδι κτλ.
Όντως, έμεινε στην ιστορία. Αυτός ο Λεβάν και Μπάτζε, πώς λέγεται αυτός, έμεινε στην ιστορία. Μέσα σε τρεις μέρες κατάφερε να ρίξει τον Ηρακλή και στο βολί. Στο μόνο που είχε σωθεί ο Ηρακλής μέχρι τώρα, μόνο στο βολί είχε σωθεί. Έτσι. Σε τρεις μέρες μέσα ο τύπος αυτός κατάφερε να τον διαλύσει. Συγχαρητήρια. Μάλιστα. Έγινε, Χρήσανθε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, λέξη και 10 πήγαμε, Νίκο, κλείσε να πάμε, έχουμε και Κώστα Βασιλόπουλο. Break. Πριν Κώστα πάμε βέβαια στο break, θα έχουμε και Κώστα Βασιλόπουλο μετά. Ναι. Τέλεια, λοιπόν, επίσης μην ξεχνάτε stigma.gr μαζί μας, παιδιά, και σημερινή εκπομπή. Κατεβάζετε εφαρμογή σε tablet ή κινητό. Έχει επιστρέψει το αγαπημένο Serie Application κάθε μήνα. Κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα για αθλήματα για να φτάσετε στους απόλυτους όρους και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός από αυτά όμως μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Για όλους ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε σήμερα η ημέρα είναι Δευτέρα, όπως και να το κάνουμε είναι λίγο μετά από αγωνιστική. Έχουμε λίγο παραπάνω κουβέντα για όσα γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε αρκετά για τα του Άρη. Πάμε να δούμε και τα του ΠΑΟΚ. Θα συζητήσουμε μαζί με τον Κώστα το Βασιλόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Πάμε στο επίπεδο 3. Πριν περιμένουμε να πάμε στο επίπεδο 4, πριν πάμε στο επίπεδο 5. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ας μείνουμε στο επίπεδο 3. Καλά, δεν πειράζει. Θα περάσουμε και έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πάμε παραπάνω. Ας μείνουμε έτσι. Ας μείνουμε έτσι. Πειράζει, αλλά. Τέλος πάντων. Τι άλλο θα γίνει και πώς θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς πάντως εδώ, όταν είναι για τέτοια επίπεδα, ανεβαίνουμε εύκολα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, άλλες πιο μεγάλες πόλεις δύσκολα ανέβουν. Εμείς εδώ, όποτε είναι κάτι να πέσει, εδώ θα πέσει. Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη το έχουμε πει ότι τις διαδρομές τις έχουμε για πλάκα. Ναι. Σε ταχύτητα. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε στο 4 έτσι, σε χρόνο ρεκόρ. Και να ξανακατεβούμε προς τα κάτω σε επίσης χρόνο ρεκόρ. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δεν είναι. Είναι για μας κάτι πολύ απλό και πολύ εύκολο. Το θέμα βέβαια είναι πως θα καταφέρουμε να... θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε μια την καλή από αυτή την ιστορία. Νομίζω θα χρειαστούμε καιρό ακόμα για να απαλλαγούμε. Θα χρειαστούμε καιρό. Τέλος πάντων. Θα φανεί. Κώστα, πηγαίνοντας σε όσα γίνανε χθες, μισογεμάτο το ποτήρι, μισοάδιο από το αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Πολύ καλή ερώτηση κάνεις και ειλικρινά δεν ξέρω τι να πώς να το δω. Κοίταξε, υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Ξεκινώντας από τα αρνητικά, είναι σαφώς αρνητικό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Είναι αρνητικό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με τέτοια εμφάνιση δεν έφυγε από το ΟΑΚΑ με θρίαμβο. Είναι κακό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις πολλές και σοβαρές απουσίες που είχε η ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί μιλώντας ποδοσφαιρικά καθαρά θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας και να μην μας αφήνει διόλου αδιάφορους ως γεγονός. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και θετικά. Θετικό είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι πλέον μια ομάδα με αυτοπεποίθηση. Μια ομάδα που παίζει για να κερδίζει ακόμη και όταν αγωνίζεται σε παιχνίδι ντέρμπι εκτός έδρας. Μια ομάδα η οποία δεν έχει τον Καντουρί στην σύνθεσή της και το αναφέρω διότι ο Καντουρί είναι μέχρι τώρα ο πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της περίοδου χωρίς αμφισβήτηση και παίκτη που μπορεί να τον κοντράρει στον τίτλο του MVP. Θετικό είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ήταν καλός στο 15-30 του πρώτου και στο 60-80 στο δεύτερο. Ήταν καλός επί 90 λεπτά, πίεζε και προσπαθούσε να κερδίσει το παιχνίδι χωρίς να μπορεί η ΑΕΚ να τον αντιμετωπίσει σε κανένα διάστημα του αγώνα. Ούτε καν για 10 λεπτά. Αυτό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε βελτίωση, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένταση σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, σαφώς και είναι θετικά στοιχεία. Το ότι πάλεψε για τη νίκη χωρίς να απογοητευτεί, γιατί για τη νίκη πάλευε, είναι και αυτό θετικό. Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει είναι, μιλώντας βέβαια εκ των υστέρων, όπως πάντα, να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ένας παίκτης όπως ο Μπίσες Βαρ ή ο Μουργκ, έτσι ώστε να περάσει μια μπάλα, να περάσουν μπάλες κάθετα από τον άξονα
στην περιοχή για να αξιοποιηθούν είτε ο Σφιντέρσκι είτε ο Τσόλακ, τους οποίους έψαχναν κυρίως τον Τσόλακ οι συμπαίκτες του Μεσέντρες στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα. Εκεί κάπου ο ΠΑΟΚ έχασε, και μάλλον δεν έχασε, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την τρομακτική ανωτερότητα, αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιξε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αρνητικό, για να επιστρέψω, η απώλεια 2 βαθμών. Θετικό το γεγονός ότι πήρε τον 1 βαθμό της οπαλίας. Αρνητικό επίσης το ότι δεν σκόραρε ο Σφιντέρσκι στο τέλος, δεν κατάφερε να σκοράρει γιατί πλάσαρε ωραία για να φύγει ο ΠΑΟΚ νικητής να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή. Το πρόσωπο λοιπόν για μένα είναι θετικό. Σαφώς, παίρνοντας τη σούμα, βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει απώλεια 6 βαθμών. Okay, έχει απώλεια 6 βαθμών, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται μέρα με τη μέρα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία στο Πύλιο. Καμία σχέση. Ναι. Η ομάδα που είδαμε χθες, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία στο Πύλιο. Δηλαδή, έφυγε ο Άκμον, έφυγε ο Πέλκας, χθες, ας πούμε, δεν είχε και τον Καντουρί. Δεν μιλάμε για την περσινή ομάδα. Εκεί θα δούμε ότι αν εξαιρέσεις έναν Ίγκανσον, ψάχνεις να βρεις ποιος άλλος παίκτης είναι στην ενδεκάδα, έτσι. Ένας ο Ίγκανσον, ο Γιαννούλης και ο Μάτος. Τρεις. Οι οκτώ δεν έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ που τελείωσε το πρωτάθλημα στις 20 Ιουλίου. Καμία σχέση. Δεν έπαιζε ο Ζίκοβιτς, δεν έπαιζε ο Μιχαηλίδης, δεν έπαιζε ο Τζόλης, δεν έπαιζε ο Σβάμπ, δεν έπαιζε ο Εσίτη, δεν έπαιζε ο Τσόλακ, δεν έπαιζε, ποιον ξεχνάω, ο Ζίφκοβιτς. Κανένας από αυτούς δεν ήταν στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο διάστημα, στο τέλος της περσινής περίοδου, που δεν είναι η περσινή περίοδος το Μάιο, στις 20 Ιουλίου είναι η περσινή περίοδος. Έτσι. Και κανένα καμία σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε την προετοιμασία στο Πύλιο. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ όταν παίζει τέτοιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο πρέπει να μάθει να κερδίζει. Πρέπει να μάθει να κερδίζει. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο δεν μπορεί να μην είναι κάποιος ικανοποιημένος από την εικόνα τη χθεσινή. Και δεν μπορεί να μην γίνεται αναφορά στην διαιτησία. Διότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις πέναλτι πεντακάθαρες. Η μία είναι στο Ζίφκοβιτς, που πρώτα τον χτυπάει ο αντίπαλος και μετά γλιστράει, και στο Μάτος, δύο πεντακάθαρα πέναλτι, που δεν μπορώ να καταλάβω ένα κομμάτι γιατί ο διαιτητής τα είδε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, Νίκο, είναι γιατί ο ΒΑΡ δεν τον φώναξε. Αυτό είναι, δηλαδή, να του πει έλα να δεις. Θέλω να δεις. Επίσης νομίζω, Κώστα, ότι είναι και δύο φάσεις που είναι και στο οπτικό πεδίο του διαιτητή, δηλαδή που είναι μπροστά και στις δύο. Και στις δύο, έτσι. Θέλω να είμαι έτσι επιεικής και πολύ αντικειμενικός. Μπορεί να μην το είδε. Ναι. Μπορεί να μην το είδε. Μπορεί να είναι και τα δύο. Και τα δύο ρωτάω τώρα. Εγώ μιλάω, εγώ απαντάω, εγώ ρωτάω. Ναι. Και τα δύο, ναι, και τα δύο. Ο Βάν δεν τα είδε και τα δύο. Εντάξει τώρα. Δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις, δεν είναι μία. Διέφυγε της προσοχής του ΒΑΡ. Όχι, και τις δύο δεν τις είδε. Σωστά ακυρώνει τον γκολ του Τζόλι. Ενώ στο χέρι του Τζόλι δεν του διέφυγε. Σωστά. Ενώ στο χέρι του Τζόλι δεν του διέφυγε. Αν του διέφυγε του ΒΑΡ, σωστά. Ναι. Γιατί ο επιθετικός δεν δικαιολογείται να χτυπήσει μπάλα στο χέρι του. Ενώ στη φάση του Σάκοφ, σωστά δεν δίνει πέναλτι. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι πήγε η μπάλα από το σώμα του στο χέρι. Ναι. Όλα σωστά. Στα πέναλτι. Είναι θέμα αναφοράς. Σταματώ και μένω και επιστρέφω στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά, Νίκο, σε αυτό που είδαμε. Γιατί το βλέπαμε το παιχνίδι. Κατά τα ψέματα και έχουμε άποψη. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι βάζει βάσεις για κάτι πολύ μεγάλο. Σωστά διαβασμένος, σωστά στην ένωση χθες, σε ό,τι αφορά τον προπονητή, καθυστέρησε να κάνει να περάσει το παιχνίδι του Μούργκ και τον Μπίσεσβαρ. Δεν λέω και τους δύο, έναν από τους δύο. Ήθελε ο ΠΑΟΚ κάτι στον άξονα. Ήθελε ένα παίχτη να περάσει την μπάλα. Ο Σβάμπ κουράστηκε, δεν μπόρεσε να περάσει μπάλα σαν το 60. Ο Μάτος το ίδιο. Ο Εσίτη δεν φημίζεται για την ικανότητά του να μπορέσει να τροφοδοτήσει, να ταΐσει παίχτες περιοχής. Και ένα θέμα, δεύτερο και τελευταίο μάλλον, είναι ο τρόπος που αγωνίζει το ΠΑΟΚ. Γιατί όταν το γύρισε, όταν άλλαξε την τριάδα πίσω, είδαμε ότι γέμισε και η περιοχή. Ναι. Η αντίπαλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ εκείνο το διάστημα 80-95, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούσε να τον επηρεάσει τίποτα στην ό,τι αφορά την απόδοσή του. Κώστα, και τώρα
μπαίνει σε μια συνθήκη αυτή η καινούργια ομάδα, όπως την είπες και εσύ, με αρκετά καινούργια πρόσωπα που προσπαθεί να παίξει. Όντως, χθες το ΆΚΑ είχε έτσι, κυριαρχική παρουσία. Τώρα μπαίνει σε μια συνθήκη από την προσεχή Πέμπτη που θα έχει τρεις εβδομάδες. Οκ, αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του Ολυμπιακού δεν θα έχει το παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνων ανά τρεις-τέσσερις ημέρες. Δεν είναι και αυτό κάτι έτσι καινούριο και ερωτηματικό για αυτή την καινούργια ομάδα? Δεν τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τον περσινό και τον προπέρσινο ΠΑΟΚ θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός σε μια τέτοια συζήτηση όπως αυτή που μόλις τώρα άνοιξες. Mm-hmm. Το φετινό ΠΑΟΚ δεν τον φοβάμαι. Τι να φοβηθώ, τον Μιχαηλίδη, τον Τζόλι, τον Ζεύκοβιτς, τον Εσίλτη, τον Γιαννούλη, τον Ουαγκέ? Τι θέλω να πω? Ότι ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ. Παρουσιάζει μια πολύ πιο αθλητική ομάδα σε σχέση με την πρωταθλήτρια ομάδα των προηγούμενων τριών ετών, γιατί η πρωταθλήτρια ήταν η ομάδα των προηγούμενων τριών ετών, αλλά μεγάλη ηλικία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, εκείνος ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να παίξει Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή. Δεν μπορούσε να παίξει Κυριακή, Πέμπτη. Να ξέρουμε τι λέμε και πώς πρέπει να τοποθετούμαστε. Το είδαμε πρόπερση. Αν θυμάσαι, την εικόνα του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τη χρονιά του πρωταθλήματος. Σωστά. Σωστά. Με την Τζέλσι κτλ. Mm. Δεν ήταν η ομάδα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί καλά η ομάδα. Διότι όταν είσαι 32, 33, 34, 35, δεν είναι δυνατόν να παίξεις την Πέμπτη, την Κυριακή φρέσκος και ξανά την Πέμπτη. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Mm-hmm. Τώρα ΠΑΟΚ παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ ομάδας. Μια πολύ πιο αθλητική ομάδα. Το τι θα πετύχει θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόγραμμα που λες. Και στο κάτω-κάτω να μην ξεχνάμε ότι παίζει την Πέμπτη και μετά έχει διακοπεί λόγω του γεγονότος ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μετατέθηκε. Mm-hmm. Εντάξει τώρα, δεν θα τρελαθούμε. Mm-hmm. 20 χρονών παιδιά είναι. Δηλαδή, αν δεν παίξουν τώρα Πέμπτη Κυριακή, πότε θα παίξουν? Και αυτή η συζήτηση, και επίσης το ότι θα πρέπει να πάψει στην Ελλάδα, γιατί είναι κάτι σύνηθες για όλη την Ευρώπη. Έτσι παίζουν. Και σε τι ένταση και τι παιχνίδια, δηλαδή. Την ένταση των αγώνων, ας πούμε, που έχουν στην Αγγλία, που οι μισές ομάδες είναι υποψήφιες για το πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί έχει ντέρμπι συνέχεια. Chelsea, United, City, Liverpool, Leicester. Δεν έχει να πεις ότι έρθω την Κυριακή με το Λεβαδιακό και θα ξεκουραστώ. Τα παιχνίδια είναι υψηλής έντασης συνέχεια, είτε στην Γερμανία, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ισπανία. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να πάψουμε να συζητάμε τέτοιου είδους θέματα και να ψάχνουμε δικαιολογίες. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Οι ομάδες θα πρέπει να δημιουργούνται, να δομούνται για να μπορούν να παίξουν δύο φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Ναι. Και πάλι σε συνέχεια αυτού, έτσι, γιατί όπως είπαμε, η ομάδα μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνων συνεχόμενων τώρα. Το γεγονός ότι χθες, αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή καλή εμφάνιση, κυρίαρχο ποδόσφαιρο, δεν ήρθε η νίκη. Μπορεί, πιστεύεις, αυτή την νέα ομάδα που ακόμα φτιάχνεται, έτσι, και φτιάχνεται και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό στην νοοτροπία της. Ό,τι και να γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, το αφήνει πίσω και να πηγαίνει στο επόμενο. Το λέω γιατί, ας πούμε, χθες για παράδειγμα, χθες μπήκε πολύ δυνατά. Δέχτηκε τον γκολ, προφανώς και αυτό την επηρέασε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Από το 60-65 και μετά, ξαναβρήκε τον τρόπο και να πιέσει και να φτάσει και στον γκολ της ισοφάρισης. Όχι, εμένα δεν ανησυχώ για αυτό που λες. Θεωρώ ότι αφού πάω χθες έδειξε αντανακλαστικά, γιατί ισοφαρίζει, δεν πανηγυρίζει, παίρνει την μπάλα να γίνει σέντερ να κάνουν το 2-1. Καλά κάνεις και, δηλαδή, και το σημειώνεις αυτό. Το ίδιο έγινε και με τον γκολ του Τζόλι που ακυρώθηκε στο καπάκι από το 1-0. Δηλαδή ο Τζόλι με το που βάζει τον γκολ φεύγει στην αιστεία να μαζέψει την μπάλα. Στην αιστεία να μαζέψει την μπάλα, την παίρνει σέντρα. Αν θέλει να σκουράρουμε ξανά, να τελειώνουμε. Mm-hmm. Αυτό σε μένα δείχνει αυτοπεποίθηση, ψυχολογία. Αντίληψη του ότι είμαστε η μεγάλη ομάδα, είμαστε η καλύτερη ομάδα και δεν μπορεί να μην την κερδίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι η ανάγκη νίκη σε κάθε παιχνίδι έχει περάσει στο DNA της ομάδας και των παικτών. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι πιτσιρικάδες που ήταν από την ΚΑΠΑ 19, το έχουν αυτό. Τρία χρόνια ήδη την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Ναι. Στην τελευταία πενταετία έχει τρεις ήττες, νομίζω. Δηλαδή, γαλουχήθηκε μια γενιά παικτών στον ΠΑΟΚ. Η ΚΑΠΑ 17 που έγινε ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 19 που πλέον αγωνίζονται τα παιδιά στην μεγάλη ομάδα, που δεν αγνοούν τη λέξη ήττα. Ναι. Έτσι δομούνται οι ομάδες. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Κώστα, περιμένεις μέσα στην εβδομάδα να έχουμε από τον Κλάντεμπεργκ το βίντεο, να ακούσουμε το βάρι, θα λέγεται? Θα βγει. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσω τι είπε ο Βάρ. Ο Γερμανός. Ο Βάρ είναι Γερμανός, ο βοηθός δεν είναι. Ναι. Τι του είπε του διαιτητή? Ναι. Ξεσκόνησε μαλλιά σου, φτιάξε χωρίστρα σου. Τι του είπε, κάτι του είπε. Τι του είπε.
Σήκωσε το παντελονάκι σου, κρέμασε από πίσω, το φαίνεται το σλιπάκι σου. Κάτι του είπε. Τι του είπε. Μάλιστα. Να το δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλώς απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Βασιλόπουλο στο σχόλιο των όσων είδαμε χθες και όχι μόνο. Τι να απέχουμε στα του παιχνιδιού και γενικότερα στην προσπάθεια να κάνει, που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ για αυτή τη σεζόν. Τέλος πάντων, okay, θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ έχω λίγο. Όχι ανησυχία. Έχω λίγο ερωτηματικό για το πώς θα μπει αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι τώρα στη διαδικασία αγώνων Πέμπτη Κυριακή. Όχι τόσο στο κομμάτι το αθλητικό, στο οποίο και εγώ νομίζω ότι είναι σε θέση να το ακολουθήσει. Στο κομμάτι το πνευματικό, που παίζει και αυτό ρόλο. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Είπαμε. Κοιτάμε κάθε μάχη ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Λοιπόν. Φεύγουμε για διάλειμμα κατευθείαν. Μας μένει πολύ λίγο για εσάς, γι' αυτό φεύγουμε διάλειμμα. Και στο τέλος να κλείσουμε με γραμμές από εσάς. Διάλειμμα και γυρνάμε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Με ανοιχτές γραμμές, επιτέλους θα πείτε κάποια, αλλά καταλαβαίνετε. Ανοιχτές γραμμές, Νίκο, κλείσαμε μέχρι να ανοίξουμε γραμμές. Καταλαβαίνετε ότι μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο είναι φυσιολογικό να πέσει λίγο το βάρος στο σχολιασμό των όσων είδαμε. Technic Solutions, παιδιά. Η ιδανική επιλογή για αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεφωνικών συνδέσεων, ίντερνετ και δεδομένων. Γιατί παίζουν μπάλα με άλλο αέρα. Να το έχετε στα υπόψη σας. Ειδικοί στο ασύρματο και εσύρματο ίντερνετ και οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι η μεγαλύτερη περιουσία της Technic Solutions, η οποία είναι μαζί μας στην σημερινή εκπομπή. Και λοιπόν, μέλη Σίθων, έτσι. Και μέλη Σίθων, μέλη Γύρη, Βασιλικός Πολτός. Τα λες καλά. Σε 4 διαφορετικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ, του αγροτικού μέλη ισοκομικού συνεταιρισμού Νικήτης Χαλκιδικής, το ελληνικό μέλη Σίθων, το ελιξίρ ζωής για τον οργανισμό και βέβαια μην ξεχνάτε, έτσι, Βασιλικό Πολτό, για να ανεβείτε. Ψυχολογικά και σωματικά. Και στοίχημα.gr που είναι μαζί μας εννοείται με την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε σε tablet και στο κινητό σας. Το παιχνίδι γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται σε κάθε στιγμή. Η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Με ολοκληρωμένο προϊόν, με cash out, live streaming σε μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service. Κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είστε ήδη πολλοί. Όσο πιο σύντομα, παιδιά, μπορεί ο καθένας, σεβαστείτε λίγο τον επόμενο στο ταρτάκι που έχουμε μέχρι να κλείσουμε. Πάμε στον πρώτο, ναι. Ναι, ναι. Μοσχοβίτη. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, λοιπόν, κύριε. Σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση με τον Μαρμανίδη. Σε άκουσα. Χαρτολογώντας, ναι, για τα καταραμένα γήπεδα, έτσι πάνω στο λόγο λέω, καλά ρε. Μόνο εγώ λέω από το 14 μου έχω δει, λέω, 9 διπλά στο Χαρίλα, άντε ρε μου λέει, και τάψαξε, και ήταν 9. Που και 5 που λείπατε, ήταν 9. Έκανε λάθος κιόλας, ένα τόσβησε, ενώ το μέτρησε, τόσβησε, τέλος πάντων. Εγώ μέσα σε αυτά φυσικά, αν βγάλεις το τελευταίο διπλό που ήμουν μέσα, ήταν 2-3 με το Μίτσελ. Ναι. Τελειώσαμε με αυτό. Γιατί από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν εισιτήρια. Δεύτερον. Παπαδόπουλε, Κύπριε, Κύπριο μου, αδελφέ μου. Ναι, αδελφέ μου, ναι. Λοιπόν, θα σου πω την Παρασκευή, θέλει μεγάλη προσπάθεια χρόνων, όχι αγωνιστικών. Για ποιο πράγμα. Για να γίνεις brand name, ρε παιδί μου, δηλαδή να γεμίζεις το στόμα τους. Δηλαδή, εχθές έβλεπες με λαγνία, δηλαδή το Open, έχει γίνει... Όχι δικό μας κανάλι. Μιλάνε βάζαλοι, αεκτσίδες, όλα λίγη ο Ατμαντζίδης, δεν σε βάζει και το ψωμάκι που έφαγε έστω 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Με τη φάνε. Εντάξει, αεκτσίδες είναι, και τι να κάνουμε. Και λέγανε, είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να πέχει 2 βαθμούς και ο Άρης να έχει 13. Δηλαδή το λέγανε με τέτοιο μίσο. Δηλαδή, και μένουμε... Μου γύρισε τα μυαλά να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά. Αλλά λέω, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Σκέψου τώρα να είσαι βάζελος, να ζεις στην Αθήνα, σε 5 εκατομμύρια πόλη. Ναι. Και ξαφνικά να βλέπεις. Εγώ πάντα για να πάρω δίκαια κρίση παίρνω και τη θέση των άλλων. Δηλαδή μπαίνω και στην ανάποδη. Ναι. Για να βγάλω το ιατρικό συμπέρασμα. Τρίτον. Ενθουσιάστηκα γιατί παλιά με λέγανε θεροβάμον, έλεγα εγώ θέλω να ξαναδώ τον ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλη ομάδα όταν παίξαμε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, κάνω το 1-0 στο 30 και πάει ο παίκτης που σκοράρει
σε 10 δευτερόλεπτα και πάει να πάρει την μπάλα μέσα από τα δίχτυα για να την ξαναπάρει, όχι να μειώσω, να προηγηθώ. Ναι. Και να την ξαναβάλει στο κέντρο. Αυτό, παιδιά, χθες που είδα, έπαθα πλάκα. Πρώτα με τον Τζιόλι, με το χέρι, που στο Μέγκα στα αθλητικά δεν δείξαν καν τον γκολ του Τζιόλι, ούτε το σχολιάσαν καν. Και δεύτερον είδα μετά το 1-1 κατευθείαν και τον Περέιρα, δεν ξέρω τώρα, Σέρτζιο κάπου λίγο ηρέμησε, εντάξει, προπονητής είναι θεσμός, είναι, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, ξέρω πως νιώθεις, πως σκέφτεσαι, αλλά τέλος πάντων αυτό το πάθος, παιδί μου, όχι ότι μεγαλούργησε ο ΠΑΟΚ, και το 13-1 δεν λέει τίποτα, ας πούμε, εντάξει, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ. Είχε ένα άλλο δεύτερο γκολ που το έχασε στο 92 και άλλα τρία να σηκωθείς από την καρέκλα. Δηλαδή πώς είσαι σαν γηπεδούχος, το κάνεις αχ και σηκώνεσαι λίγο έτσι το ποπουδάκι σου. Αυτό είναι, εντάξει. Κάνα δύο-τρία άχ δηλαδή, όχι τίποτα φοβερό. Αυτό, ναι. Τι? Κάνα δύο-τρία άχ. Ναι, ρε γόρι μου, απλά έχασε 25 λεπτά από το 45 μέχρι το 70 τζάμπα και βέρεσε. Τζάμπα και βέρεσε. Και δεν με νοιάζει τώρα οι απουσίες. Έπαιζε με ένα 17χρονο Αλβανό αριστερό μπακ, ναι. Εντάξει, για όλες τις ομάδες είναι πάντα η αρχή. Και οπότε έπαιξε δηλαδή με κούτσιες και με έλεγε. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα παιδιά να προωθηθούν. Δεν γίνεται δηλαδή να επικαλείς απουσίες. Και εμένα, δηλαδή, αν είχα εγώ χθες, ας πούμε, τον τέτοιο τον Καντουρί, τι θα γινόταν. Τον Καντουρί είχε γίνει βασικότατα. Δηλαδή, 4 χρόνια. Ας κάνουν το σταυρό τους που δεν έχουν φάει 13 γκολ σε 4 χρόνια. Ψηλέ μου. Να σε καλά, ψηλέ μου, για να πάμε και στο επόμενο. Να δούμε περισσότερο. Φιλιά, να σε καλά. Έλα. Φιλιά, στον επόμενο, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Αντώνη. Χαίρετε. Τι κάνεις. Είσαι εσύ. Κάνετε καλά, είστε. Καλά, λέμε. Στοχευμένες παρεμβάσεις κάνεις τελευταία. Λες, Ξέρω, είσαι λίγο. Δεν εμφανίζεσαι πολύ συχνά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πολλούς πελάτες. Η ομάδα ήμουν πρωινός, ρε. Α, πες έτσι. Έτσι εξηγούνται πολλά. Εντάξει, ωραία. Δεν μπορώ να κάνω παρεμβάσεις, όπως λες εσύ, γιατί και την ώρα έχω μόλις σχολάσει, να πάω φίτη να κάνω ένα πάρει. Ναι, εντάξει, δεκτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι... Ναι. Το δύσκολο. Μάλιστα. Πρώτον, σήμερα θα κάνω μια παρατήρηση. Νομίζω όμως ότι είμαι εγώ ο σωστός, τον κύριο Παπαδόπουλο, και θα το πω ότι ο κύριος Δήλος, εχθές, τα έκανε πολύ, μα πάρα πολύ μουσκεμά. Για ποιο θέλω. Δεν πρέπει να είναι αυτός υπεύθυνος για το ότι καταλογήθηκε offside, διότι αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και υπόπτης VAR. Δηλαδή ο υπόπτης VAR τον είπε και στις δύο περιπτώσεις, όχι είπε. Είναι ο VAR και ο αλφα VAR, έτσι, και ο βοηθός VAR. Δεν ξέρω αν είναι φορτισμένος με offside ο δεύτερος. Δηλαδή ο Τζίλος τον λέει τον άλλο πάνε να δεις υπάρχει πέναλτι, ο Θεός να το κάνει πέναλτι, και ο VAR, ο υπόπτης, λέει στον Καραντώνη ότι ό,τι και να δείτε παιδιά, υπάρχει offside. Δεν το λέει ο Τζίλος ότι υπάρχει offside. Επόπτης εσύ 20 σημαία όμως, Γαντώνη. Πρέπει να ακούσουμε το τέτοιο, Δεν μιλάω για τον επόπτη, δεν πάλι κανένα, για τον επόπτη τον κανονικό. Μιλάω για τον επόπτη του VAR. Το βοηθό του Τζίλου στο VAR. Ναι. Ας το βοηθώ, ο Τζίλος είναι το θέμα. Ναι, ο Τζίλος είναι το θέμα. Ο Τζίλος λέει πέναλτι, να πάει να το δεις, και ο επόπτης του VAR... Αυτό δεν το είδα να λέγεται πουθενά ότι υπόθηκε από τον επόπτη του VAR. Τι να σου πω, δεν είχα και εκείνη... Εγώ πιστεύω ότι αν ακουστούν οι συνομιλίες, ναι. Ο επόπτης του VAR λέει ότι υπάρχει offside, γιατί ο Τζίλος δεν μπορεί να κοιτάξει αν υπάρχει offside. Δεν είναι η υπηρεσία του αυτή. Η υπηρεσία του είναι να δει αν υπάρχει πέναλτι, αν υπάρχει κόκκινη, τέτοια πράγματα. Η υπηρεσία όπως του και να έχει, όσο υπάρχει ο μπαμπούλας που λέγεται Κλάτεμπεργκ, έτσι θα πηγαίνει, θέλω να πιστεύω, και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Σου λέω για την ώρα, Νίκο, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, για την ώρα. Αυτό, ναι. Κύριε Μοσχοβίτη, να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Πω επίσης του κύριου Μοσχοβίτη ότι εάν ήταν πέρσι ο κύριος Κλάτεμπεργκ αθλητητής και κάποιος κυριούλης με άσπρα μαλλιά έπιανε ό,τι έπιασε τέλος πάντων από τον επόπτη γραμμών και έπαιρνε τηλέφωνο ο οποιοσδήποτε διαιτητής στον Κλάτεμπεργκ και του έλεγε αυτό που ακριβώς συνέβη. Κλάτεμπεργκ θα του έλεγε διέκοψε το. Δεν πιστεύω ότι θα του έλεγε ο Κλάτεμπεργκ
Έλα μωρέ, συνέχισε, δεν έγινε και τίποτα μωρέ. Παιδιά, εγώ του είπε να το συνεχίσει. Πες το ξεκάθαρα, τελειώνουμε. Ο Κλάτεμπεργκ θα του έλεγε διέκοψε το. Παιδιά, απλά είναι τα πράγματα. Μαζί σας είμαι. Μαζί σας. Μακάρι να είναι έτσι ο Κλάτεμπεργκ σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ. Μακάρι, θα κρυθεί. Μακάρι. Και το δεύτερο χρόνο, που θέλω να πω. Πες το. Το δεύτερο για να κλείσω κιόλας. Ναι. Κύριε Μοσχοβίτη, το δεύτερο θέλω να πω. Οπα. Άντε βρε, κουνήσου βρε. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μετά από 70 παιχνίδια στην Super League, την ημέρα που γύρισε στην άλλη εθνική, νομίζω ότι κάνω λάθος, ναι, με έχουν παίξει ένας ξένος διαιτητής. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Ένας. Άρα λοιπόν, τι να τον κάνω εγώ. Είχες νομίζω και ακόμα μια φορά. Αχ, ακόμα μία. Μπορεί και παραπάνω βασικά. Στα play-off πέρυσι το Άρης ΠΑΟΚ το 0-2 νομίζω ξένος ήταν ο διαιτητής, αν δεν κάνω λάθος. Δύο. Και στο, στο κύπελο με την ΑΕΚ στο Βικελίδη που ήταν ο Μακέλη, ο Ολλανδός. Δεν είπα για κύπελο. Α, για πρωτάθλημα λες. Για πρωτάθλημα λες. Τα τρία χρόνια, 72 παιχνίδια δεν κάνω λάθος. Μας έπαιξαν δύο φορές οι διαιτητές και τα δύο με τον ΠΑΟΚ. Και καμιά παραπάνω μπορεί. Δεν είναι πολλές όπως και να έχει. Ας πούμε εμένα κάτι που δεν μ' άρεσε στον Κλάτεμπεργκ για να το κλείσουμε και όλος και πάμε και όλους, είναι που με τον Παναθηναϊκό δεν έβαλε ξένο διαιτητή. Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, ξένοι διαιτητές, αλλά ναι, μεν φωνάζανε κάποιοι για ξένους διαιτητές, αλλά παίζουν μόνο τους ομάδες. Σε εμάς δεν μας παίζει κανένας ξένος διαιτητής, εμάς δεν παίζει ο Καραντώνης και ο Τζίλος. Μια χαρά πηγαίνει. Συνεχίσουν. Τι να το κάνω εγώ που ήρθε ξένος διαιτητής στην Ελλάδα, αλλά δεν με παίζει. Όπως μπορεί να το επιτύχει και ο φίλαθλος ο Τρομήτου, ο φίλαθλος. Ναι. Ας πούμε, ο Τρομήτου έπαιζε πέρυσι με ξένους διαιτητές, όλα τα τέρμι του. Αυτό λέω. Καλό σα απόγευμα, κύριε. Γεια σα, γεια σα, κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, Νίκο. Έλα, κλειωμένη. Πού είσαι, κλειωμένη. Τι γίνεται, δικαιώνομαι συνέχεια. Ο κλειωμένη είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτά που έγραψα σήμερα. Ακριβώ το αντίθετο από αυτά που έγραψα σήμερα. Καταρχά, έχει δικαιωθεί σε όλα μέχρι στιγμή, να ξέρει. Σε τι έχει δικαιωθεί. Αυτό ο οποίο από την πρώτη στιγμή έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και η ομάδα ανταποκρίνεται πλήρω. Η ομάδα θα πρέπει να προχωράει με στόχο την τετράδα. Και αν τη βγει κάτι άλλο στην πορεία, θα δούμε πώ θα πάει. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Πρωτάθλημα και κύπελο. Μην με αρχίσει πρωτάθλημα και κύπελο. Άντε λέγε. Λεωμένοι χαμηλομπαλάκια στην αυτή. Άντε λέγε, άντε λέγε. Λοιπόν, σε έκοψα τη φόρα. Αυτό που λέγα και στην αρχή ότι ο Ολυμπιακός κάπου είπε ο Μοσχοβίτης θα είναι 20 βαθμούς μπροστά όλος, κάτι τέτοιο. Είπε σε τέτοιο πράγμα. Είπε ότι μπορεί και να είναι. Λένε κάποιοι. Μπορεί, μπορεί και όχι. Λοιπόν, δεν βλέπω τόσο διαφορά. Για μεγάλη. Την ώρα είναι αμφίροπο και είναι ωραίο. Όλοι είναι κοντά. Είναι ωραίο, είναι όλοι κοντά. Τόσο ο Άρης δείχνει ότι, ο Άρης μου δείχνει ότι παίζοντας ένα 20% είναι μπροστά και μάλιστα παίρνει δίκαιες νίκες, δεν τον σπρώχνει καμιά διαιτησία. Τον θέλει και τύχη που και αυτή είναι σημαντικός παράγοντας και υπάρχει στον αθλητισμό. Τύχη δεν ξέρω αν υπάρχει τύχη. Ας πούμε προχθές με τον Απόλλωνα δεν ξέρω αν υπήρχε τύχη. Υπήρχε γιατί τύχη στο τέταρτο του Χουχούμη κλειωμένη. Που την έπιασε με το κακό του τον πόδι. Είχε 12 τελικές ο Άρης και 2 ο Απόλλωνας. Καλά, και εσύ δεν είναι ότι έθελε και όλες τις τελικές σου. Έκανες περισσότερες, αλλά δεν έκανες κλασικές ευκαιρίες. Πώς είχε κλασικές ευκαιρίες. Του Μπερτόλιο και του Ματίγια στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό. Το γκολ που έχεις βάλει ήταν στο πρώτο. Ήταν κλασικές ευκαιρίες αυτές και 2 είχε ο Απόλλωνας, από τις οποίες η μία ήταν πολύ κλασική, αυτή με το Χουχούμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι και αναμενόμενο, συγγνώμη σε διακόπτω, να μην έχεις πάρα πολλές κλασικές σε τέτοια παιχνίδια, διότι είναι και ο αντίπαλος ο τρόπος που παίζει που δεν σου επιτρέπει να παράξεις πολλές κλασικές ευκαιρίες. Βέβαια. Και ο Απόλλωνας έπαιζε κλειστά πίσω και φυσιολογικά θα παίζει κλειστά πίσω. Αυτές ήταν οι δύο φάσεις που έκανε και ο Τσιλούλης που έκανε ένα σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά ήταν. Μία αυτή η ευκαιρία που ήταν στο πρώτο ημίχρονο και αυτή που σου είπαμε το σούτ έξω από την περιοχή. Το offside δεν το μετράω για ευκαιρία γιατί ήταν offside. Δικαιώνομαι όσον αφορά τον Κάτσε που είπε ότι πρέπει να παίζει βασικός. Ο Κάτσε έκανε μαγική πάσα στο Ματίγια που έπρεπε να την τελειώσει. Γι' αυτό και το Σάββατο περιμένω αυτό που θέλω να δω εγώ. Αν επιστρέψει ο Γκάνια να είναι κανονικά στη θέση του και ο Σάκητς να είναι δεξής back. Ναι. Τον Κάτσε δίπλα στον Τζέκο. Όταν μπαίνει μέσα ο Σάσα, ο Άρης είναι σαν να παίζει με 10. Για την λοιπόν, ώρα, ναι. Γι' αυτό και δημιουργείται πρόβλημα και οι αντίπαλοι παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Ο Σάσα δεν πρέπει να παίζει ούτε αλλαγή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δίπλα στον Τζέκο ο Κάτσε και φορ ο Σίλβα. Λοιπόν, φορ ο Σίλβα όπως είναι τα extreme,
ο Ματέο με τον Μπρούνο Γκάμα, κορυφαίο Σίλβα και από πίσω ο Μπερτόγλιο. Είναι, δηλαδή η φάση του γκολ ήταν τι προσποίηση έκανε και σε εκείνο το μαύρο τέτοιο στον Μπερτόγλιο, τον άδειασε, έτσι. Ήταν εξαιρετική. Τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Δουλειά στο γκολ την κάνει ο Λόπεθ. Με τον τρόπο που αδειάζει αυτός ο Λόπεθ. Τώρα ο Λόπεθ είναι τέλος πάντων. Άσε το ότι δεν σκοράρει. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούμε τον Λόπεθ, ο Φόρτ πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Ο Λόπεθ έχει πολύ καλές κινήσεις. Έχει πίεση εξαιρετική πάνω στην μπάλα ως παίχτης της πρώτης ζώνης άμυνας. Αλλά απ' την άλλη, στο end of the day για τον Λόπεθ, το θέμα είναι πόσα έχει βάλει. Γιατί είναι Φόρτ. Αλλά και αυτό παίζει τον ρόλο όμως. Ναι, έχουμε ακούσει καλά λόγια και για τον Σίλβα. Δεν ξέρουμε και ο Σίλβα μπορεί να είναι συμμετοχικός. Θα δούμε. Υπάρχει και ο Μάνος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να βάλει το Μάνο. Ναι, βέβαια. Μπορεί να δώσει μια ευκαιρία στο Μάνο. Πολύ παίκτης, ο Μάνος είναι παίκτης περιοχής όμως. Δεν θα βγει τόσο πολύ. Ναι. Για το μάτι, για την ΑΕΚ που λέτε και ακούω πράγματα για την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ κακό παιχνίδι, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη τις τεράστιες απουσίες που είχε η ΑΕΚ. Είχε πολλές, ναι. Δεν τις λαμβάνει υπόψη τις συγκλωμένες, το λέμε. Δηλαδή, φυσικά. Αν επιστρέψουν οι τραυματίες, η ΑΕΚ θα είναι άλλη ομάδα. Ναι. Δεν θα είναι έτσι. Μακάρι το Σάββατο να παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ και να ήταν έτσι η ΑΕΚ. Γιατί την ΑΕΚ ο Άρης θα τη βρει μετά από μερικές αγωνιστικές και θα είναι κομπλέ. Ναι. Και θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα την βρει σε μια φάση την ΑΕΚ που θα είναι κουρασμένη από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν θα έχει και το Σιμόες ακόμα νομίζω. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι και τότε. Ο Άρης θα είναι σίγουρα πιο φρέσκος. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Θα επιστρέψει και ο Μπακάκης, θα επιστρέψει και ο Μάνταλος, θα επιστρέψει και ο Σιμόες, θα επιστρέψει και ο Σβάρνας, θα επιστρέψει και. Είναι παίχτες δηλαδή βασική ενδεκάδος που δεν έπαιζαν και σου λέω μακάρι το Σάββατο να ήταν Άρης ΑΕΚ. Να ήταν Άρης ΑΕΚ το Σάββατο. Ή ΑΕΚ Άρης, δεν ξέρω εγώ πού, εκτός έδρας. Όχι απαραίτητα, γιατί και εγώ ακόμα ψάχνομαι να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχει πολλές απουσίες. Η ΑΕΚ όντως και θα ήταν και από ένα ταξίδι στην Πορτογαλία, ας πούμε, που παίζει με την Μπράγκα. Βέβαια, θα είμα, μακάρι, ενώ τώρα με τη Λάρισα, που η Λάρισα παραπέει η Λάρισα, αλλά είναι ένας πόντος, πόσους έχει, ένα πόντο έχει η Λάρισα, δύο πόσους έχει, ένα έχει. Νομίζω πόσους έχει, δύο. Θα δώσει τα πάντα στο παιχνίδι. Έχει τον Γρηγορίου, παίζει το κεφάλι του λίγο. Νομίζω ότι ο Άρης θα διώξει και τον Γρηγορίου το Σάββατο. Θα φάει και τον Γρηγορίου μετά τον Μπογιάδο στο Μάτζιο. Θα τον διώχνει ο Άρης, δηλαδή. Ο Άκης Μάτζιος, φίλε, του τρώει όλους. Θα τον διώξει και τον Γρηγορίου τώρα. Ο Αλέξης Κούγιας λέει δεν διώχνουμε, λέει προπονητή, λέει από τώρα. Άμα βάλει την κανονική ομάδα να πούμε θα χαθεί η μπάλα. Εκεί μπροστά που έχω δει στη Λάρισα έχει κάτι παράξενο εκεί πέρα μέσα. Τι είναι αυτοί οι Αυστρο-Ουγγαρίες, οι Σλοβάκοι, τι είναι αυτοί που ήρθατε. Είναι τραγική η Λάρισα. Δεν είναι εύκολο το μάτσο. Ο Γρηγορίου μετράει ημέρες. 0-1 μπορεί να κερδίσει πάλι ο Άρης. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. 0-1. 0-1. Άμα βάλει την αντίθεση. Κλεωμένη, να σε πω, 7-8 έλεγες με τον Απόλλωνα. Τι έγινε. Ναι, αλλά με τι εντεκάδα σου είπα. Τι εντεκάδα, όχι. Γιατί σου είπα ότι ο Κάτσε δεν θα παίξει βασικός. Και πάλι με αυτήν την εντεκάδα έλεγες 7-8. Δηλαδή αν έπαιζε ο Κάτσε βασικός θα βάζαμε 7-8. Κάτσε βασικός. Κάτσε βασικός. Σίλβα μπροστά κορυφή center for. Ναι. 10 γκολ θα τον έβαζε στον Απόλλωνα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Δεν πειράζει, είναι η Λάρισα τώρα κοντά. Την είδα 8. Εγώ με την Τρίπολη. 3 γκολ έφαγε με την Τρίπολη, για. Για δούμε γιατί θα γίνει το Σάββατο. Γιατί με το μαχαίρι στα δόντια θα είναι για. Να είσαι καλά, Κλεωμένη. Το μαχαίρι στα δόντια, βρε τα τυριά να πέφτουν. Να είσαι καλά, φιλιά. Να μην αρχίσω από τώρα, να μην αρχίσω από τώρα. Πώς χαρακτηρίζει, γιατί μας ακούει κούγια, ε. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Και τώρα φαντάζεσαι. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Ναι, όντως, γιατί ακούει συχνά αθλητικό λίγο καλά λέξη κούγια και σεβόμαστε λέξη κούγια, είναι δεδομένο αυτό. Εμείς δεν υιοθετούμε. Κύριε Κούγια, τόσα είπε. Τώρα τηλέφωνο, παιδιά πήγα κούγια, λέει. Θέλει να βγει στον αέρα. Ποιο είναι ο κύριο που μιλούσε πριν λίγο. Λοιπόν, ο Κλεωμένης που τον έφαγε το Φαντάικ. Ναι, ρε φίλε, τον μίλησε, τον μίλησε. Τον μίλησε, τον μιλάει τόσο καιρό. Πάει ο Φαντάικ 7-8 μήνες πώ θα μείνει εκτό. Εντάξει, ατυχία. Ρωτήσανε. Ατυχία, ο άλλος τον ρίμαξε. Από την Daily Mirror ρωτήσανε τον Glattenberg, μίλησε στην Daily Mirror και λέει πρέπει να αποβληθεί λέει, ο τερματοφυλακάς της Everton. Δεν δόθηκε τίποτα σε αυτή τη φάση, Νίκο. Νομίζω δεν δόθηκε κάτι, όχι. Και πήγαινε δηλαδή να του πάρει τα νιάτα, ξεκάθαρα. Όχι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν,
Το Σερί Application επέστρεψε στη Στίχημαν. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας στο Στίχημαν.gr, επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ, παιδιά. Κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Το mobile application του Σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους τους χιουνόρ και προϋποθέσεις. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, συνάδελφε. 100% και μαζί μας φυσικά είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπία. Έτσι, ναι. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για κάτι καινούριο. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, ενισχυτική διδασκαλία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 το τηλέφωνο και μέσω mail www.dubevkarpias.gmail.com. Νίκο Παπαδόπουλε. Αυτά για σήμερα. Αύριο κανονικά με γραμμούλες. Αύριο, παιδιά, του κόβουμε όλου. Του τρώμε και τον Τζαλίδη του Βασιλόπουλου, του φάμε όλου. Όπω πρέπει, εντάξει. Από Τετάρτη πάλι. Είπαμε λίγο σήμερα. Έτσι. Είναι λίγο και μέρες τέτοιες. Για να πάρετε εσείς γήπεδο αύριο, λίγο μετά από τις 5 θα τα πούμε ξανά, στην εκπομπή της Τρίτης. Ακολουθεί ο θρυλικός Γιώργος Σύριος, ο αγαπημένος κύριος Γιώργος, Πολ Πράουντι, αλλιώς Παύλος Περήφανος, μέχρι και τις 9. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους σας. Τι έγινε, Ρεντικό? Καλή συνέχεια. Ναι, μέρα περίμενες. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.